Κάνω τώρα share την οθόνη για να ξεκινήσουμε το δεύτερο διωράκι του workshop. Αυτό. Ωραία. Λογικά θα το βλέπετε όλοι. Ξανά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Ξέρω ότι ίσως σας κουράσαμε χθες με το πρώτο δίωρο και ευχαριστούμε που είστε ξανά εδώ στο επόμενο δίωρο για να μιλήσουμε εξτρά για τα πιο τεχνικά θέματα και μάλλον και τα πιο φανταζή θέματα περί smart contracts και γενικά τεχνολογιών blockchain. Κυρίως τα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά, κυρίως τα πράγματα που μπορούν να μας κάνουν να κάνουμε βήματα πίσω στο project και αυτά που πρέπει να φοβόμαστε όσο ξεκινάμε την όλη ενασχόληση με το άθλημα, θα λέει κανείς. Ξανά τις ευχαριστίες μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το τμήμα πληροφορικής, το τμήμα μου κιόλας, τον κύριο Σταμέλο για την όλη συνεργασία με το τμήμα και την βοήθεια, την ενέργεια αυτού του workshop και το κάλεσμα επίσης. Οπότε, εφόσον νομίζω ότι έχουμε μια αρκετή πληρότητα σε guests, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο διωράκι του workshop. Θα γίνει break πάλι ανάμεσα, όπως κάναμε και χθες. Και θα ξεκινήσουμε τις δύο θεματικές μας σήμερα. Θα τελειώσουμε την εισαγωγή στην τεχνολογία, γενικά το smart contract. Και σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για την έννοια του trust, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των συστημάτων smart contracts στο πεδίο αυτή τη φορά, πέρα από τα τεχνικά και τα θεωρητικά που επενδύσαμε περισσότερο χρόνο χθες. Έτσι πως το βλέπουμε, 45 λεπτά θα μας πάρει όλο αυτό το μαθηματάκι. Σκοπός μας σε αυτή τη φάση είναι να εξοικειωθείτε, συγγνώμη, με το κόνσεπτ της πίστης, του trust, όπως το λέμε, και το πόσο σημαντικό είναι σε συστήματα που λειτουργούν δίχως πίστη, να σας κάνουμε να καταλάβετε την βαρύτητα της ασφάλειας στα συστήματα smart contract και στη χρήση τους, αλλά και στο deployment τους, τότε που τα βάζουμε πάνω στο blockchain, να συζητήσουμε γενικά την καινοτομία που προσφέρει ο κόσμος του smart contract στην αγορά, τι φέρνουν στην αγορά, τι έχει συμβεί σχετικό με security breaches και hacks σχετικά με smart contract, δηλαδή πόσο στραβά πήγε η αγορά, όχι μόνο πόσο καλά είναι, και γενικά να συζητήσουμε τις τεχνικές αλλά και τις αγορές, ας πούμε, καινοτομίες που έχουν γίνει μέσα από smart contracts στο πεδίο. Το βασικό που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι να καταλάβουμε τι είναι η πίστη, τι είναι το trust. Γενικά μιλώντας, η πίστη πάντα ήταν μέρος των ανθρωπίνων συναλλαγών. Των ανθρώπων συναλλαγών, συγγνώμη. Ήταν πάντα εσωτερικό μέρος τους. Μάλιστα, στην νομική επιστήμη, η οποία μοιάζει ήδη επί τις ανθρώπινες συναλλαγές, η έννοια της πίστης, το καλή τη πίστη, το κακή τη πίστη, αν υπάρχει στα ελληνικά, in bad faith στα αγγλικά, ήταν πάντα κεντρικό σημείο οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ ανθρώπων. Τι γίνεται συνήθως όταν οι δύο μεριές μιας σύμβασης, ενός συμβολέου, μιας συνδιαλλαγής μεταξύ ανθρώπων, τι γίνεται αν το κέρδος τους είναι αμοιβαίως αποκλειόμενο, αν ο ένας έχει να κερδίσει από τη χασούρα του άλλου, λαϊκά. Πώς μπορούμε να έχουμε πίστη σε ένα τέτοιο συμβόλαιο και τι γίνεται όταν σπάει αυτή η πίστη. Στα κλασικά συστήματα έχουμε τις δικαστικές, ας πούμε, ή μάλλον τις διοικητικές αποφάσεις, οι οποίες μας σώζουν σε τις καταστάσεις, πρέπει να κάνεις προσφυγές, αν κάτι παραβιαστεί. Τα smart contract φέρνουν ένα καινούριο τρόπο να έχουμε πίστη στο όλο σύστημα. Απλά δεν τη χρειαζόμαστε. Οι δύο πλευρές ενός smart contract μπορούν να έχουν τελείως καμία πίστη, ο ένας προς τον άλλον, και δεν μας νοιάζει και καθόλου. Η πίστη και το συμφέρον των δύο πλευρών είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει εξ αρχής, λόγω design. Η πίστη στα συμβόλαια παραδοσιακά υπήρχε μέσω ενός μεσάζοντα, ενός intermediary. Αυτός ήταν που έδινε πίστη στο όλο συμβόλαιο ή τουλάχιστον σε έσωζε σε καταστάσεις που η πίστη έσπαγε. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τράπεζα, όπως το τραπεζικό συστήματα, να μας κλέψουν λεφτά από την τράπεζα. Η τράπεζα είναι αυτή που ακυρώνει συναλλαγές. Ένας δικηγόρος ή ένας δικηγορικός, μια φίρμα δικηγόρων, η οποία θα μπορούσε μετά να κάνει τα αντίστοιχα δικαστήρια. Μια κυβέρνηση η οποία δίνει πίστη σε ένα σύστημα και κρίνει παράνομο κάτι που γίνεται πέρα από αυτήν. Οπότε πάντα υπήρχε ένας μεσάζοντας πίστης στις συναλλαγές. Σε όλη αυτή την προσπάθεια για ψηφιακή καινοτομία, τα smart contract αφαιρούν όλους τους μεσάζοντες, όλα τα third party,
Και πάμε, βρισκόμαστε πλέον όσο πιο κοντά γίνεται στο absolute minimum των ανθρώπων που χρειάζονται για να κάνουν μια συναλλαγή. Δύο, εγώ και εσύ. Και όχι περισσότεροι, γιατί αυτό είναι κόστος, αλλά όχι και λιγότεροι, γιατί αυτό είναι μαθηματικά άτομο. Τα smart contract είναι φτιαγμένα για να εμπιστεύονται μόνο τον εαυτό τους, ούτε καν αυτό που τους έκτισε, ούτε καν αυτό που τους χρησιμοποιεί. Τα smart contract είναι φτιαγμένα για να ακολουθούν μόνο τον εσωτερικό τους κώδικα και τίποτα άλλο. Και μέσα από την διανεμημένη, ας πούμε, φύση της τεχνολογίας των blockchain ή και της ίδιας φύσης, η οποία είναι cryptographically secure, που λέμε, ένα smart contract το οποίο είναι πάνω στο blockchain καταφέρνει να παραμείνει αυτόνομο και ο νόμος του, το law, ο νόμος του έξυπνου συμβολέου είναι μόνο ο ίδιος του κώδικας. Λέμε ότι ο νόμος ενός συμβολέου είναι μόνο ο εσωτερικός του κώδικας και τίποτα άλλο, ο οποίος κώδικας είναι και cryptographically proven. Καταλαβαίνουμε ότι ένα σύστημα τέτοιο που δεν μπορεί, αλλά δεν έχει και λόγο να πάει στραβά ή να πάει παράτερα από αυτή τη συμπεριφορά την οποία το έχουμε κάνει design, από αυτή τη συμπεριφορά για την οποία έχει φτιαχτεί, δεν μπορεί να πάει κόντρα, δεν έχει ανάγκη για μεσάζοντες. Οπότε αυτός ο διτερμινισμός που έρχεται πάλι μέσα στην εκτέλεση των έξυπνων συμβολέων είναι ο κύριος ενάγων αξίας που έχει ένα smart contract. Είναι η κυρίως αποθήκη αξίας του. Η πίστη που έρχεται από τον ίδιο τον εαυτό και η οποία συμπληρώνεται φυσικά από την πλήρη διαφάνεια που έχει ένα smart contract πρέπει να έρθει με μια σωστή μορφή. Όλοι οι συνδιαλλαγόμενοι σε ένα smart contract, αυτό που λέμε και οι δύο actors και οι δύο χρήστες του έξυπνου συμβολέου, πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πλήρες access, αλλά και να μπορούν να διαβάζουν πλήρως τον κώδικα του smart contract πριν το χρησιμοποιήσουν. Φυσικά, γιατί? Για να ξέρουν τι θα κάνει όταν το smart contract εκτελεστεί. Πρέπει να ξέρουν να διαβάζουν το source code και να το δω πλήρως πριν το εκτελέσω. Φυσικά, όπως και στα παραδοσιακά συμβόλαια, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ ένα συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Δεν θα το υπογράφουμε ποτέ. Αυτή η λογική εδώ πέρα, φυσικά, είναι και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται μια συναλλαγή από smart contract. Γενικά, πρέπει να ξέρουμε ότι το όλο concept αυτό είναι φυσικά μια ψηφιακή αναρχία. Το όλο concept, το smart contract, είναι ένα από τα βασικά κουτάκια, τα βασικά τούβλα στο χτίσιμο της ψηφιακής οικονομίας. Έτσι, είναι trustless, δεν χρειάζονται πίστη. Είναι δετερμινιστικά στο πώς εκτελούνται. Είναι προγράμματα τα οποία είναι δετερμινιστικά αυτόματα και θα βγάλουν σίγουρα το ίδιο αποτέλεσμα όσες φορές και να το τρέξεις. Και αφήνουν πίσω τους αυτό που λέγαμε το cryptographic proof, ότι έγινε μια συναλλαγή κάπου τότε στον χρόνο και στα αλήθεια, για την κάθε τους πράξη, αφήνουν πίσω ένα ίχνος. Ένα κρυπτογραφημένο ίχνος, το οποίο μπορεί πάντα να παραμείνει εκεί. Μπορούμε να σκεφτούμε μάλιστα έναν αριθμό από μικρά specialité smart contract, modular αυτό που λέμε, φτιαγμένα ακριβώς για μια χρήση, που δουλεύουν μαζί, που δουλεύουν το ένα μαζί με το άλλο, που το ένα παίρνει input από τους εξωτερικούς χρήστες σε αυτό το σύστημα μικρών smart contract, ως τη βάση ενός αυτοματοποιημένου και self-sustaining κυκλικού συστήματος οικονομίας. Είναι το building block μιας κυκλικής οικονομίας. Αυτό το concept έχει περιγραφτεί φυσικά σαν ψηφιακή αναρχία, το digital anarchy που το ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχει υπάρξει μια στρατηγική για τα τέλη του ίντερνετ, για το Web 3.0 κτλ. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό μιλάμε ότι είναι concept, η ψηφιακή αναρχία, ας πούμε, είναι κάτι που και η πλήρης ψηφιακή ελευθερία είναι ένα concept που συζητάται στην πληροφορική από το 1992, τουλάχιστον που έχω βρει τα κείμενα εγώ. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν συζητήσεις και πολύ πιο πριν για όσο υπάρχει ίντερνετ. Είναι γενικά η παντελής έλλειψη πίστης και ένα σύστημα που είναι τελείως αυτόνομο και αχρίαστο από πίστη είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί ποτέ, είναι pipe dream μήπως? Είναι προς συζήτηση. Ίσως το συζητήσουμε στο τέλος, αλλά είναι περισσότερο η ερώτηση σχετικά με την φιλοσοφία των smart contract. Μπορεί ένα σύστημα
που χρησιμοποιείται, αλλά χρησιμοποιείται και φτιάχνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ευέλικτοι, γιατί σαν πλάσματα δεν είμαστε ευέλικτοι. Είμαστε μη δετερμινιστικοί στο πώς λειτουργούμε. Μπορεί ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο από εμάς να είναι ποτέ πλήρως trustless, ίσως ένα σύστημα το οποίο το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι πάντα θα έχει μέσα τριβές που προκαλούν οι άνθρωποι. Δηλαδή θα μπορούσε ένα σύστημα smart contract να αντικαταστήσει ένα δικαστικό σύστημα ποτέ? Για συζήτηση. Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όταν χτίσουμε ένα smart contract και όλα τα project που θα παραδώσετε κι εσείς τις επόμενες ημέρες, θα σας πούμε γι' αυτό στο διάλειμμα, πρέπει να χτίζουμε ένα smart contract σύστημα το οποίο έχει αντοχή στο μέλλον, είναι future resistant. Γιατί αυτό? Γιατί όπως είπαμε, εφόσον τα smart contract είναι immutable και δεν μπορούν να αλλάξουν ποτέ στο μέλλον, ή μάλλον δεν αλλάζουν ποτέ εύκολα. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος να πατσάρεις ένα σύστημα smart contract. Όπως έχετε συνηθίσει σε συστήματα που έχετε δουλέψει ήδη. Ένα smart contract σύστημα με αντοχή στο μέλλον που λέμε, θα πρέπει να εξ αρχής να γνωρίζει και να έχετε πάρει εσείς into consideration ότι τις ανάγκες που έχετε και τώρα και στο μέλλον, γιατί αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Οπότε πρέπει να σκέφτεστε ένα σύστημα smart contract να μπορεί να κάνει update ή να κάνει redeploy, να αλλάξει τη smart contract, να κάνετε additions, ας πούμε, ως το τελευταίο σενάριο, τελευταίο σενάριο. Και γιατί ακριβώς το παλιό contract υπάρχει ακόμα πάνω στο blockchain. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε τους χρήστες σας από το παλιό να τους τραβήξετε και να τους βάλετε στο καινούριο. Και φυσικά δεν σας λέει κανείς ότι κανείς δεν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το παλιό smart contract εκτός και αν το αυτοκτονήσετε, αλλά αυτό πέφτει πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι που θα πούμε έπειτα. Ένα βασικό κομμάτι που ίσως φάνηκε αστείο σε πολλούς είναι ότι τα εσωτερικά data του smart contract, όπως ακριβώς και όλα τα data πάνω στο blockchain, καταγράφονται για πάντα. Προγραμματιστικά για πάντα. Ακόμα και αν καθαρίσεις το storage, το σκληρό δίσκο του smart contract, το transaction history, η ιστορία των συναλλαγών που έχει κάνει, φυσικά παραμένει ακόμα. Δεν πρόκειται να σβηστεί ποτέ. Φυσικά, αυτό σας κάνει να σκέφτεστε ότι δεν πρέπει ποτέ να σώσετε κάτι σε ένα smart contract, το οποίο κάποτε στο μέλλον μπορεί να μετανιώσετε που το σώσατε. Οπότε, ξέρετε, αυτό που λέγαμε χθες με την καυτή πατάτα. Ποτέ δεν πρέπει να έχουμε μια καυτή πατάτα μέσα στο smart contract, γιατί κάποτε θα μας κάψει. Είτε τώρα είτε κάποτε στο μέλλον. Συγγνώμη για το ανοιχτό παράδειγμα. Ένα smart contract το οποίο έχει αντοχή στο μέλλον δεν θα πρέπει να σώζει κάτι τώρα που ίσως δεν το χρειαστεί μετά. Οπότε, με την ίδια λογική, δεν θα ήθελε να χειριστεί κάτι δημόσια ίσως, κάτι που μπορεί στο μέλλον να θεωρηθεί privé, να θεωρηθεί private. Σκεφτείτε πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στις ζωές μας μετά το GDPR. Πόσα δεδομένα, μάλλον πλέον, είναι προσωπικά δεδομένα και οι εταιρείες δεν μπορούν να τα χειρίζονται και τα συστήματά μας δεν μπορούν να τα χειρίζονται. Σκεφτείτε ότι αν είχατε στήσει ένα smart contract σύστημα το οποίο είχε κάτι το οποίο τότε ήταν public και πλέον με νέα νομοθεσία, ανθρώπινη νομοθεσία, όχι την ψηφιακή νομοθεσία, είναι παράνομο να το έχεις, είναι non-private way. Οπότε εξ αρχής φροντίζουμε για να έχουμε. Για το αστείο του πράγματος, ας πούμε, ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Φυσικά θα φέρουμε πολλά παράδειγματα σε όλο αυτό. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, όλο αυτό. Double-edged sword, ας πούμε. Η απόλυτη διαφάνεια ενός blockchain, όπως ας πούμε του Ethereum. Τα δεδομένα είναι μόνιμα. Και δεν θα σβηστούν ποτέ. Μάλλον και τα επόμενα block χτίζονται πάνω στο ιστορικό. Οπότε όσο πιο παλιό είναι, τόσο πιο ισχυρό είναι και ένα δεδομένο πάνω στο blockchain. Φυσικά, να ξέρετε ότι τα blockchain είναι το μεγαλύτερο advancement που έχει κάνει η ανθρώπινη κοινωνία μπροστά στην μονιμότητα των δεδομένων. Δεν έχουμε ξαναυπάρξει ποτέ σε τέτοια τεχνολογία μονιμότητες δεδομένων από τότε που οι άνθρωποι σκαλίζαν στις πηγές και προσπαθούσαν να κάνουν μόνιμες ζωγραφιές στο βράχο. Πρώτη φορά φτιάχνει η ανθρωπότητα κάτι που είναι τόσο naturally data permanent. Ένα παράδειγμα αυτού, μπορεί να γνωρίζετε ίσως την ημέρα πίτσα του Bitcoin. Στις 22 Πέμπτου 2010, 9 και 16 και 31 το βράδυ, ένας νεαρός προγραμματιστής, ο Λάσλο Χάνιετσε, αγόρασε δύο μεγάλες πίτσες από μια πιτσαρία που τότε έκανε συνδιαλλαγές με Bitcoin, Αμερικάνος είναι αυτός, αν και είναι Ούγγρος, ζούσε Αμερική. Αγόρασε δύο πίτσες για 10.000 Bitcoin. Τότε η αξία τους ήταν $41. Το 2010.
Φυσικά η τωρινή αξία είναι 93 εκατομμύρια δολάρια. Η τωρινή αξία είναι 180 εκατομμύρια δολάρια. Όταν έφτιαχνα αυτές τις διαφάνειες το Μάιο, το Bitcoin ήταν 9.000 δολάρια το καθένα. Τώρα είναι κάπου στα 17.500. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δαπάνησε 10.000 Bitcoin τωρινής αξίας 180 εκατομμυρίων δολαρίων για να πάρει δύο πίτσες. Φυσικά η συναλλαγή του είναι ακόμα πάνω στο blockchain. Το βλέπουν όλοι, το κοροϊδεύουν ακόμα όλοι για αυτή τη συναλλαγή, ότι δαπάνησε ένα ποσό που μετά από 10 χρόνια θα ήταν 180 εκατομμύρια δολάρια. Και προς τιμήν του και προς κοροϊδεμάν του, πλέον η 22η Μαΐου είναι η εθνική μέρα πίτσας για αυτούς που είναι στο Bitcoin και αγοράζουμε όλοι πίτσες και κοροϊδεύουμε τον Λάζλο. Αυτό σημαίνει data permanence. Δεν θα σβηστεί ποτέ τίποτα. Και τα data σου θα είναι πάντα εκεί πάνω για να σε κοροϊδεύουν για τις κινήσεις που έκανες. Και ένα πολύ βασικό θέμα στο design των συστημάτων smart contract, φυσικά πέρα από future resistance, είναι το ίδιο το security, η ασφάλεια. Τι γίνεται αν το smart contract σου, το οποίο χειρίζεται πάρα πολύ μεγάλα ποσά χρηματικά, το επιτεθεί κάποιος. Τι γίνεται αν γίνει στόχος επειδή ακριβώς είναι δημόσιο, για οποιονδήποτε λόγο, όχι μόνο χρηματικό. Τι γίνεται αν κλειδώσει, λόγω ενός bug στον ίδιο στον κώδικα. Μια χαζομάρα που έκανες εσύ στον ίδιο στον κώδικα. Το καλό design είναι απαραίτητο στο να κάνεις τα smart contracts σου να έχουν αντοχή στο μέλλον, να είναι future proof και συνήθως σε security breach, ενάντια σε security breach. Αυτό το κάνουμε είτε από το να έχουμε φροντίσει μέσα στον κώδικα μας να έχουμε fail safes, δηλαδή να έχουμε ασφάλειες, όπως έχουμε σε ένα πίνακα, να μην σπάει κατευθείαν, αλλά να έχουμε επίπεδα στα οποία μπορούμε να κάνουμε fail safe και να σβήνουν σιγά σιγά οι διακόπτες. Ή το formal verification, που οι μαθηματικοί από εσάς το γνωρίζουν ήδη, είναι μια πολύ έντονη διαδικασία μαθηματική, η οποία μπορείς να αποδείξεις ότι ένα σύστημα υπολογιστικής, ένα μάλλον υπολογιστικό σύστημα, γραμμένο σε μαθηματικό μοντέλο, δεν έχει endpoints, τα οποία θα οδηγούν σε κυκλικές καταστάσεις, δηλαδή αδιέξοδα. Πάρα πολύ μαθηματική διαδικασία, δεν μπορείς εύκολα να παράξεις formal verification, τα μαθηματικά σε αυτό είναι πάρα πολύ βαριά. Οπότε έτσι μπορείς να δεις άμα το σύστημά σου θα σπάσει ποτέ ή όχι βάσει των υπαρχόντων δεδομένων. Και φυσικά πρέπει να φροντίσουμε, ας πούμε, υπάρχουν και μερικοί που λένε ότι πρέπει τα συστήματά μας πέρα από secure και πέρα από future proof να είναι και quantum ready, να είναι έτοιμα να δεχτούν την κβαντική εποχή υπολογιστών. Το συζητάμε αυτό, μας νοιάζει πάρα πολύ. Είναι λίγο μακριά οι κβαντικοί υπολογιστές, έτσι κι αλλιώς θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Γενικά το security ενός smart contract είναι γιγαντιαίο θέμα. Το συζητάμε αυτό πάρα πολύ. Θα κάνουμε πάρα πολλά μαθήματα επί του θέματος, όχι μόνο σε αυτό το 2-hour workshop. Και είστε φυσικά πρόσδεκτοι να είμαστε μαζί και εκεί. Τα μαθήματα συνεχίζουν πάντα. Μια πολύ απλή πυραμίδα που συνήθως είναι πιο πολύ στα επενδυτικά project. Δεν τη συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά ίσως είναι ελαχίστως χρήσιμη και εδώ. Το smart contract σύστημά σας πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ του security, που να είναι κάτι secure, αλλά να βγαίνει και λίγο από το αυγό του, να μην είναι τελείως secure και άρα άχρηστο, να έχει και λίγο ρίσκο το να μπορεί να χειριστεί πράγματα σε νέες αγορές ή να κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Αλλά φυσικά ούτε να είναι full ρισκαδόρικο, ούτε να είναι full secure, full proud, να πηγαίνει και προς το να εξερευνεί καινούργια opportunities, καινούργιες ευκαιρίες. Ξέρω ότι είναι πιο επενδυτικό όλο αυτό το σχηματάκι, αλλά έτσι μια ισορροπία μεταξύ αυτών των τριών πτυχών των ακμών θα ήταν ευχής έργων. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την διπλή σημασία του security στα συστήματα smart contract, πριν φέρουμε παραδείγματα και πριν περάσουμε στα ωραία του smart contract, να μιλήσουμε για τα άσχημα πρώτα. Ότι αυτό που είπαμε χθες, ότι ένα σύστημα smart contract, και ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που έκανε ο φίλος χθες, ότι όσο το χτυπάς ένα smart contract, η κοινότητα γίνεται δυνατότερη από το να σπάσει ένα smart contract, γιατί μαθαίνουμε όλοι, μαθαίνουμε πώς έφαγε attack ένα smart contract και φτιάχνουμε τα δικά μας. Οπότε είναι anti-fragile system, όσο το χτυπάς δυναμώνει. Αλλά γενικά το security και αυτό που πρέπει να σκεφτούμε στα security, στα smart contract, είναι δύο φορές όσο σημαντικά όσο είναι, από όσο είναι στα παραδοσιακά συστήματα πληροφορικής. Δύο φορές έχουμε την ευθύνη. Γιατί, επειδή ακριβώς τα smart contract είναι αυτόνομα και επειδή ευθέως παίζουν κυρίως με σοβαρά asset μιας επιχείρησης, χρήματα, payroll, μισθοδοσίες, γενικά assets που έχουν αξία, ή γενικά πράγματα που έχουν αξία στον πραγματικό κόσμο, κακό design, κακές επιλογές μάλλον στο design, η έλλειψη forethought, η έλλειψη σκέψης εκ προημίου,
και το να μην φτιάξει το smart contract σου να έχει ανοχή σε συγκεκριμένες επιθέσεις καταγεγραμμένες, θα όχι μόνο σίγουρα μπορεί, αλλά και σίγουρα στο μέλλον κάποτε θα έρθει να σε στοιχειώσει. Και κάποτε στο μέλλον θα σπάσει. Και δεν είναι πιθανότητα. Αν είναι σίγουρα, απλά είναι θέμα το πότε. Οπότε πολύ βασικό πράγμα να θυμάστε. Πάνω στο ίδιο, η αυτονομία του smart contract, όπως είπαμε, σημαίνει ότι το smart contract δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε καν σε εσάς που το χτίσατε. Ένα σύστημα smart contract δεν ανήκει, ανήκει στο δίκτυο, δεν ανήκει σε εσάς, ούτε καν σε εσάς που το χτίσατε. Άμα υπάρξει asset loss, άμα κλειδώσουν φράγκα πάνω στο smart contract, άμα χάσετε asset που το smart contract σας χειρίζεται, δεν υπάρχει κανένας μεσάζοντας να σας σώσει, δεν υπάρχει καμία ανέρεση συναλλαγών, δεν υπάρχει καμία αγία τράπεζα να έρθει μέσα και να σας πει «ΟΚ, φροντίζω εγώ πλέον ασφαλισμένα όλα». Και δεν υπάρχει, σαν ένα παραδοσιακό σύστημα πληροφορικής, δεν υπάρχει έννοια του «ανοίγω το καπό και φτιάχνω αυτό που έσπασε». Κάτι που έχει γίνει λάθος μέσα σε ένα σύστημα smart contract είναι final και συνήθως οδηγεί και σε πάρα πολλά lock-up, τα οποία δεν μπορείς ποτέ να ανοίξεις το καπό και να φτιάξεις. Μάλιστα, το πώς έγινε το lock-up και το cryptographic proof της συναλλαγής που προκάλεσε το lock-up θα καταγραφεί για πάντα πάνω στο blockchain και θα είναι πάντα εκεί πέρα για να σε κοροϊδεύει. Και είναι ένα λάθος που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Οπότε αυτό που λέμε το όνους του developer, το όνους του προγραμματιστή, η ευθύνη, η λατινική ευθύνη του προγραμματιστή είναι διπλή σε κάτι τις καταστάσεις. Να φτιάξεις ένα smart contract που θα κάνει τη λειτουργία του καλά, αλλά να το φτιάξεις έτσι ώστε να είναι ανθεκτικό σε μελλοντικές επιθέσεις τόσο πολύ ώστε να μην φτάσει ποτέ σε τέτοια σενάρια σπασίματος. Και τώρα όμως, και τώρα, αλλά και τρόπους που θα σπάσει στο μέλλον. Η ευθύνη είναι διπλή και η δυσκολία διπλή. Δανειζόμενος έναν πολύ αστείο όρο, αλλά και πολύ χρήσιμο όρο του Αμερικανικού στρατού, όταν τους εκπαιδεύει σχετικά με τις χειροβομβίδες, λένε ότι όταν ο κύριος Χειροβομβίδα, όταν τραβάμε την περώνη από τον κύριο Χειροβομβίδα, δεν είναι πλέον φίλος μας ο κύριος Χειροβομβίδα. Έτσι ακριβώς, πάνω στο ίδιο concept, όταν κάνουμε deploy το smart contract δεν είναι πλέον φίλος μας. Τη στιγμή που κάνουμε deploy πάνω στο smart contract, πάνω στο blockchain, είναι η στιγμή που χάνουμε την ιδιοκτησία του. Και πλέον, σαν προγραμματιστές του, σαν αυτός που μπορεί πλέον να κάνει αλλαγές πάνω σε αυτό, σταματάμε να είμαστε αυτό και γινόμαστε reduce, μειωνόμαστε στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους χρήστες. Το σύστημα πλέον μας βλέπει όλους ίσους. Οπότε, αν δεν έχουμε φτιάξει σωστά τη χειροβομβίδα μας πριν τραβήξουμε την περώνη, πλέον δεν είναι φίλος μας. Αυτό το power flattening που λέμε. Ότι όταν κάνουμε deploy το smart contract πάνω στο blockchain. Για να φέρουμε ένα παράδειγμα επί του θέματος, σκεφτείτε ένα smart contract, το οποίο είναι αυτό που λένε και θα το δείτε και πάρα πολύ συχνά, να εκτελεί ένα micropayment channel, ένα κανάλι συγγνώμη, για μικροπληρωμές. Είναι πολύ απλά ένα smart contract που λειτουργεί σαν ένα αυτοματοποιημένο πορτοφόλι. Είναι ένα smart contract που ένας χρήστης το γεμίζει με ένα lump sum, με ένα μεγάλο ποσό, ένα ενιαίο ποσό χρημάτων ή χρηματικής αξίας. Του βάζουμε επίσης έναν αποδέκτη, αυτόν που λέμε ένα παραλήπτη. Αυτός που το γεμίζει λέει ότι αυτά θα πάνε προς αυτόν, ότι έχει συγκεκριμένο παραλήπτη. Και βάζουμε και μια διάρκεια, κατά την οποία διάρκεια θα γίνονται σταθερές πληρωμές από όλο το ποσό, λίγο-λίγο στον παραλήπτη. Έτσι. Μέχρι φυσικά να τελειώσει το ποσό ή να περάσει το duration όπου θα γυρίσουν πίσω τα χρήματα. Είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε μια μισθοδοσία φτιαγμένη πάνω σε smart contract. Αυτό ακριβώς το λένε micropayment channel και αυτό πετυχαίνει να είναι fee-less. Δεν υπάρχει φυσικά καθόλου transaction fees όλο αυτό ή υπάρχει ελάχιστο, μερικά λεπτά το ευρώ. Είναι απολύτως secure και είναι δεσμευμένο αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να το κουμπίσει ούτε καν ο χρήστης που το έβαλε και σίγουρα ξέρουμε, ασφαλώς ξέρουμε ότι θα φτάσει στον παραλήπτη του απλά σε δόσεις. Και φυσικά είναι άμεσο. Με το που ξεκινήσει, με το που σκανάρει ότι έφτασε η ώρα για την duration, το επόμενο δευτερόλεπτο, τα επόμενα 10 σεκόντ έχει πάει η πληρωμή εκεί που πρέπει. Μάλιστα, σκεφτόμαστε και στις εταιρείες μας να κάνουμε μισθολογία σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τη συμβατότητα βέβαια με την ελληνική νομοθεσία, οπότε το ψάχνουμε αυτό λίγο. Αλλά σκεφτείτε μια μισθολογία αυτοματοποιημένη, όπου ο εργοδότης μπορεί εξ αρχής να αποδείξει στον εργαζόμενο ότι εγώ έχω τις μισθολογίες για τα επόμενα 2 χρόνια, οπότε να νιώσει ασφαλής, δούλεψε μαζί μας. Απλά θα σου έρχονται κάθε μήνα. Και δεν υπάρχει περίπτωση ενδιάμεσα να πω, δεν συμπληρώνω τελείωση. Σκεφτείτε όμως ένα άλλο παράδειγμα λίγο πιο εύκολο. Η Αλίκη χωρίζει με τον Bob. Δεν μπορούν να ζήσουν άλλο μαζί. Χωρίζει με τον Bob. Και φυσικά έχουν παιδί, οπότε έχει το alimony. Ο ελληνικός όρος γι' αυτό είναι η διατροφή. Καλά το είπα, ναι. Οπότε ο Bob πρέπει να πληρώσει διατροφή στην Αλίκη.
Ο Μπομπ, για να αποδείξει στο δικαστήριο ότι θα πληρώσει την όλη ανατροφή και να είναι καλυμμένος από αυτό και στην τράπεζά του, παίρνει όλο το ποσό, το βάζει πάνω σε ένα smart contract που εκτελεί ένα micropayment channel, βάζει παραλήπτη την αλίκη και λέει ότι κάθε μήνα θα φεύγει λίγο-λίγο από αυτό το ποσό που έχω βάλει τώρα που θα είναι η ανατροφή σου. Τελείωσε η δικιά μου η δουλειά με την αλίκη και μπορούμε να χωρίσουμε χαρούμενα. Τι γίνεται αν κάποτε στο μέλλον εγώ, που δεν έχω σχέση με την αλίκη και τον Bob, ή μια τράπεζα, ή κάποιο άλλο ο οποίο δεν έχει. Μία Mallory που δεν έχει το καλύτερο σκοπό στο μυαλό της σχετικά με την αλίκη, μπορέσει να κάνει associate την διεύθυνση της Alice πάνω στο blockchain με την ίδια την Alice. Μην ξεχνάτε, οι διευθύνσεις είναι ψευδόνυμες, δηλαδή είναι unique men, αλλά μπορώ να παράξω όσες θέλω. Αλλά αν μπορέσω να πω ότι η αλίκη είναι σίγουρα το address 123 ή το ABCDEFG, και μπορώ να βλέπω ότι αυτό το micropayment smart contract κάνει μηνιαίες πληρωμές στην αλίκη. Οπότε έχω μια πληροφορία που η αλίκη ίσως δεν ήθελα να την έχω. Ότι παίρνει κάποια διατροφή από τον προηγούμενο της γάμου κάθε μήνα. Αυτό που κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σύστημά μας να έχει plausible deniability. Είναι μέρος του security, να αφήνει τον χρήστη να έχει κάποια ελευθερία και να μπορεί να αρνηθεί ότι έκανε κάτι. Ένα βασικό πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ πέρα για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια προς τον χρήστη, αυτό που λέμε, και να μην μετανιώσουμε για κάτι στο μέλλον, μην μας κάνει καμία μήνυση αλίκη για το γεγονός ότι αφήσαμε να καταλάβει κάποιος ότι παίρνει μηνιαίες πληρωμές. Γιατί να μην αφήσουμε το smart contract που φτιάξαμε για να κάνει τις πληρωμές, γιατί να μην το αφήσουμε να αφήνει την αλίκη να αλλάξει μόνη της τη διεύθυνσή της σε κάτι άλλο που επίσης είναι δικιά της διεύθυνση. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει λάθος σε αυτή τη λογική που προτείνω τώρα. Γιατί ο αποδέκτης μπορεί να αλλάξει την ίδια τη διεύθυνση όποτε θέλει. Οπότε τα future payments, οι μελλοντικές πληρωμές θα γίνονται στην καινούργια πλέον διεύθυνση. Και μάλιστα η αλίκη δεν έχει και λόγο. Δεν έχει λόγο να βάλει άλλη διεύθυνση αλλού, γιατί θα χάσει τα δικά της τα λεφτά. Οπότε δεν έχει negative incentive να χρησιμοποιήσει λάθος το σύστημα. Οπότε δεν είναι κάτι λάθος στη λογική. Οπότε σκεφτείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί η αλίκη να αλλάζει τη διεύθυνσή της κάθε μήνα ή κάθε πότε υποπτεύεται ότι κάποιος την παρακολουθεί ή κάποτε που θέλει να κρύψει περισσότερο πράγματα, αλλάζει την ίδια της τη διεύθυνση και απλά λαμβάνει από το smart contract το ίδιο ποσό σε άλλη διεύθυνση. Οπότε στο smart contract μας εύκολα μπορούμε να βάλουμε αυτή τη λογική, δηλαδή την λειτουργία της αλλαγής διεύθυνσης για τον παραλήπτη. Από τη μεριά του παραλήπτη πάντα, χωρίς ο αποστολέας να έχει να κάνει κάτι με αυτό, ο αποστολέας έχει τελειώσει τις όλες τις υποχρεώσεις. Και είναι κάτι το οποίο θα μας ασφαλίσει στο μέλλον. Κάτι τόσο απλό που αν δεν το κάναμε κάποτε στο μέλλον μπορεί να μας γυρνούσε πίσω και να μας στήχιωνε. Οπότε η όλη λογική στο όλο πράγμα είναι αφήστε τους χρήστες να είναι ψευδόνυμοι. Αφήστε τους χρήστες να έχουν plausible deniability, να μπορούν στο μέλλον να αρνηθούν ότι έκαναν κάτι πάνω στο smart contract. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε σε ένα σύστημα smart contract το πόσοι χρήστες θα το δουλέψουν. Αφήστε τους να είναι ψευδόνυμοι, όπως θέλουν αυτοί, δηλαδή να γίνονται identify όποτε θέλουν αυτοί. Αφήστε τον John Doe, οποιονδήποτε John Doe, να υπάρχει μόνο ως διεύθυνση, όχι ως John Doe, να μην βάλετε ποτέ το όνομά του μέσα. Αφήστε τον John Doe να δημιουργήσει νέες διευθύνσεις και αφήστε τον να πει στο μέλλον, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, ότι όχι, δεν ήμουν εγώ τότε. Αυτό δεν είναι για να κρύψουμε τον John, αλλά είναι για να κάνουμε τα δεδομένα που χειριζόμαστε non-associative, να μην τα συμπλέκουμε με αυτόν, για νομική χρήση εξάλλου, να μην συνδέουμε τα δεδομένα με ανθρώπους. Και φυσικά να τα κάνουμε έτσι πως είναι ασύνδετα με ανθρώπους, να είναι άχρηστα για όλους εκτός από αυτόν που είναι ο αποδέκτης των δεδομένων. Μόνο για αυτόν είναι χρήσιμο. Selective, ας πούμε, usefulness. Αυτό είναι βασισμένο στην όλη ιδέα του να χτίζουμε συστήματα τα οποία αποφεύγουν να κατηγορούν τους ίδιους τους χρήστες που τα χρησιμοποιούν. Αυτό είναι φυσικά το χειρότερο design που μπορεί να γίνει ποτέ. Στο context, το smart contract που θα χτίσετε, είναι φυσικά να αφήσετε τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές address, διαφορετικά key pairs, pairs κλειδιών, ζευγάρια κλειδιών, private public όπως θα γνωρίζετε ήδη από την κλασική κρυπτογραφία. Ή να τους αφήσετε να κάνουν migrate όλα τα asset που έχουν μαζέψει σε άλλες διευθύνσεις που είναι επίσης, probably, επίσης δικές τους ή κάποιο άλλο. Φυσικά, αποφεύγουμε να κάνουμε hard code διευθύνσεις, αποφεύγουμε να κάνουμε hard code πράγματα και να τα αφήσουμε όλα δυναμικά, να μπορεί κάποιος να τα αλλάξει κάποτε στο μέλλον, και να είμαστε address agnostic, δηλαδή αγνωστικοί ως προς τη διεύθυνση, για όσο καιρό η λογική του συμβολίου του το αφήνει, το επιτρέπει αυτό.
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να υπακούμε και τη λογική του, του ίδιου σας του smart contract. Δεν θα πάμε κάτι κόντρα σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Τώρα, πέρα από αυτά τα πολύ αρνητικά που είπαμε, τέλος πάντων τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, επιτέλους θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τα θετικά που φέρουν τα smart contracts στο τραπέζι. Τα θετικά, συγκεκριμένα. Επιστημονικά, πριν πάμε στο αγοραίο κομμάτι, στο εμπορικό μάλλον, τα smart contract και τα blockchain είναι μια συνέχεια της διαρκούς, ας πούμε, ανάπτυξης της επιστήμης των υπολογιστών στα διανεμημένα συστήματα, στα κατανεμημένα συστήματα. Από χθες το λέω λάθος. Τα blockchain φυσικά δεν γεννήθηκαν από το πουθενά και τα ηλεκτρονικά κατανεμημένα συστήματα και τα καθολικά και τα ledger, τα ηλεκτρονικά ledger, όπως τα έχουν οι τράπεζες τώρα, και έχουν οριστεί και υπάρχουν σε πιο τοπικές, ας πούμε, σε μικρότερα scale, σε μικρότερες κλίμακες, για δεκαετίες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και αλίμονος όποιον σας πει ότι το blockchain είναι κάτι καινούριο που γεννήθηκε από το μηδέν. Φυσικά είναι μια συνέχεια της κλασικής επιστήμης των υπολογιστών. Και γενικά οράματα για αυτό το πανπλανητικό, το διαπλανητικό, το πανπλανητικό μάλλον και ενωμένο σύστημα υπολογιστικής, ένα σύστημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να δώσει κώδικα προς υπολογισμό και να το χρησιμοποιήσει όσο ακριβώς θέλει, έχουν υπάρξει θέμα στη θεωρία των υπολογιστών, στην επιστήμη των υπολογιστών μάλλον εδώ και δεκαετίες. Έτσι, αυτά τα οράματα για πανπλανητικά συστήματα υπολογιστών είναι εδώ και χρόνια, μέχρι και στη λογοτεχνία περί υπολογιστών. Ο Ισαάκ Ασίμοβ έγραφε για αυτά. Οπότε τα smart contract, τα οποία εκτελούνται πάνω σε blockchain, είναι η πρώτη μεγάλη κλίμακα implementation ενός γενικευμένου συστήματος peer-to-peer συναλλαγών, ηλεκτρονικών peer-to-peer συναλλαγών, το οποίο, όχι σε ατυχία, αλλά από ατύχημα, μάλλον τυχαία, δημιούργησε ένα accidental megastructure, μια μεγαλοδομή, η οποία είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο τόσο χρήσιμο και διανεμημένο τόσο πολύ, που όλοι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και να το διωγγώσουν. Είναι αυτό που λέμε, που περιγράφει η βιβλιογραφία ως το accidental megastructure, ένα σύστημα τόσο χρήσιμο που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Και τώρα για το εμπορικό κομμάτι, που ίσως ενδιαφέρει περισσότερο εσάς. Τα smart contract γενικά είναι πολύ φτηνά στο να τρέξουν και να καταγράψουν συναλλαγές. Είναι πάρα πολύ φτηνά. Πληρώνεις μία φορά το deployment τους, που γενικά είναι χαμηλό το κόστος, και μετά το μόνο κόστος είναι το gas, το οποίο είναι απεροελάχιστο. Και πολλές φορές το gas μπορεί να καλυφθεί και από τους ίδιους τους χρήστες του συστήματός σας. Δεν είναι ανάγκη το πληρώνετε εσείς. Οπότε περνάς και λίγο το κόστος στον πελάτη. Είναι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για αυτό που κάνουν χρειάζονται seconds ή γενικά minute scale, μερικών λεπτών, για records transaction, για συναλλαγές, οι οποίες αφήνουν μόνιμο στο μέλλον record. Μόνιμο. Για πάντα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να πληρώσετε upkeep για το όλο πράγμα. Και φυσικά είναι modular, δηλαδή τα smart contract τα γράφεις για αυτό ακριβώς που θέλεις να κάνεις και μπορεί να παραμείνουν μικρά και δυνατά, ας πούμε, δυναμικά και γρήγορα για ένα πρόβλημα που θέλεις. Δηλαδή, μπορείς να έχεις πολλαπλά smart contract για πολλαπλά προβλήματα που θέλεις να λύσεις ή να δουλεύουν όλα μαζί. Οπότε, και κάποια market trades, τα οποία δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ στο business κομμάτι, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε σαν επιστήμονες πληροφορικής, είναι το γεγονός ότι είναι completely transparent, τελείως διάφανα, οπότε έχουν μια απίστευτη διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες τους. Είναι συστήματα τα οποία η απάτη δεν ευδοκιμεί εύκολα. Και φυσικά έχουν και κάποια... η διαφάνεια είναι θέμα του open source γενικά, είναι μεγάλο θέμα γιατί είναι τόσο χρήσιμη. Αλλά εμείς πρέπει να τα αναφέρουμε. Και φυσικά είναι resistant σε επιθέσεις, έχουν αντοχή σε επιθέσεις, αν σχεδιαστούν καλά, αν σχεδιαστούν σωστά. Και έχουν και αυτό που λέμε ότι έχουν δανεικοί, αλλά όχι ακριβώς δανεικοί, borrowed strength, δανεικοί δύναμη από την ίδια την κοινότητα, η οποία σου μαθαίνει πώς το γράφει σωστά. Όσο η κοινότητα πλήγεται, τόσο πιο δυνατοί γινόμαστε όλοι εμείς. Anti-fragile που λέγαμε πριν και χθες την ερώτηση. Σε τελείως επίπεδο αγοράς, τα smart contract έχουν μια τάση να κάνουν disrupt και να ξεκλειδώνουν αξία μέσα από το να κάνουν τους μεσάζοντες άχρηστους. Οπότε ξεκλειδώνει την αξία που είχαν κλειδώσει οι μεσάζοντες. Αυτά τα value stream, ας πούμε, η αυτοδυναμία του κώδικα, η δυνατότητα για αυτοματοποίηση που προσφέρουν, αλλά και η φύση τους που είναι να λειτουργεί χωρίς πίστη, χωρίς μεσάζοντες,
αυτό ακριβώς ξεκλειδώνουν κεφάλαιο, το οποίο ήταν κλειδωμένο στην μεσαζεία, στην όλη διαδικασία του μεσάζοντα, και αφήνουν σε υψηλότερο cost effectiveness κατά το development. Και η IBM, αλλά και γενικά ο WTO, το World Trade Organization, έχουν αναγνωρίσει ότι τα major advantages, τα μέγιστα θετικά που φέρνουν τα αυτοματοποιημένα, η αυτοματοποίηση μέσω smart contract, είναι, όπως είπαμε πριν, η ταχύτητα των συναλλαγών, το δέχονται και αυτοί δηλαδή. Οπότε πηγαίνουμε για συναλλαγές, πηγαίνουμε από μέρες, πηγαίνουμε σε δευτερόλεπτα. Υπάρχει περισσότερο trust μεταξύ των suppliers, των partners και των καταναλωτών, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ανάγκη για trust, οπότε δεν είναι ανάγκη ο ένας να πιστεύεται τον άλλον, οπότε εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον ως εκ τούτου. Υπάρχει χαμηλότερο επιχειρηματικό ρίσκο, επειδή υπάρχει μόνιμο traceability. Μην ξεχνάτε ξανά, records are kept forever, τα records μένουν για πάντα. Και υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα για τεράστιο collaboration, για τεράστια συνεργία μεταξύ διαφόρων συστημάτων smart contract από διαφορετικές εταιρείες. Οπότε αυτό το εγγενώς, το αμυγός μάλλον ψηφιακό σύστημα είναι πάντα ανοιχτό σε collaboration, γιατί είναι από τη φύση του ψηφιακό. Αυτό το landscape, όπως είπαμε και χθες για, για το market significance, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες, ας πούμε, στα most relevant markets. Θα δείτε πάρα πολλά project πάνω σε blockchain και smart contracts αυτούς τους τομείς. Φυσικά, financial markets είναι τα περισσότερα, αλλά έχουμε healthcare, έχουμε logistics, supply chain management, που λέγαμε χθες. Insurance έχουμε, manufacturing πάρα πολύ, με συγχωρείτε. Έχουμε νοικιαστήρια συμβόλαια σε smart contract, έχουμε την ενέργεια μέσα από τα smart grids που λέγαμε, και έχουμε δει μέχρι και τη δημόσια δημοκρατία, τα περιγράψαμε χθες με ψηφοφορίες και γενικά δημόσια διοίκηση, μέχρι και τον τομέα των media, των copyright και του entertainment. Έχουμε δει, εγώ με τον Γιώργο ειδικά και σε πιο παλιά project, έχουμε δει ανθρώπους να κάνουν μέχρι και ticketing system, είτε για λεωφορεία είτε για events, ας πούμε, και για εισιτήρια συναυλιών πάνω στο smart contract. Όλο αυτό μπορεί ο καθένας να πάρει μερικά κομμάτια και να το μετουσιώσει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το όλο capitalization φυσικά είναι πανύψηλο, αλλά το capitalization αυτό, η κεφαλαιοποίηση είναι όλης της αγοράς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το smart contract. Ναι, είναι μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το smart contract όλο αυτό. Είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς η αξία. Αλλά μπορούμε να πούμε βάσει έρευνας που έχουμε κάνει ότι μόνο τα Ethereum smart contract αυτή τη στιγμή είναι κάπου στα 600 εκατομμύρια δολάρια σε total capitalization. 300 κατά τη στιγμή που έγραφα αυτές τις διαφάνειες, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, τα κάνουμε λίγο σε σημερινή αξία. Είναι κάτι έντονα volatile, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δυναμικό. Και όπως και η δημιουργία του ίντερνετ πριν από τα blockchain, ακόμα τα smart contracts ψάχνουν, και το blockchain γενικά σαν τεχνολογία, ακόμα ψάχνει να βρει τη ρίζα του, ακόμα ψάχνει να βρει θεμέλιο, πέρα από κάποιους early adopters, οι οποίοι είναι, ας πούμε, οι τρελοί, έτσι, οι τρελοί που τα χρησιμοποιούν πρώτα στην αρχή, αυτοί που δεν νοιάζονται πάρα πολύ για το volatility. Πέρα από τις αντικειμενικές τεχνικές δυσκολίες που έχουν τα συστήματα σε smart contract, είναι δύσκολα συστήματα ώστε να στηθούν, δεν σας το κρύβουμε αυτό. Τα smart contract γενικά απαιτούν μια ολική αλλαγή στα παραδοσιακά business model. Απαιτούν πλέον να εμπιστεύεσαι peers, αντί να εμπιστεύεσαι το network, αντί να εμπιστεύεσαι μονολιθικές έτσι οντότητες, αντί να εμπιστεύεσαι τράπεζες και κράτη, σου λένε να εμπιστεύεσαι το δίκτυο, τους peers. Αυτό φυσικά απαιτεί ριζική αλλαγή στο market model, στο business model, συγγνώμη. Και πέρα από λύσεις μέσα σε smart contract που είναι επίπεδο τεχνολογίας, οι λύσεις προς enterprises, προς επιχειρήσεις, κυρίως φτιάχνονται όχι σε public network όπως το Ethereum, αλλά κυρίως χτίζονται στο Hyperledger project και τα υπόλοιπα υπό project του, το Ledger, το Corda κτλ. Το οποίο είναι φτιαγμένο με ένα από Linux Foundation, αλλά δεν είναι ένα ανοιχτό blockchain, ή μάλλον είναι επιλεκτικά ανοιχτό. Είναι φτιαγμένο για enterprise solution περισσότερο. Δηλαδή, big enterprises δεν χρησιμοποιούν public networks όπως το Ethereum. Έχουμε το Ethereum Enterprise Alliance, που είναι το enterprise κομμάτι του Ethereum, γιατί κατάλαβαν ότι αναγκαστικά πρέπει να παίξουν μπάλα και σε αυτό το γήπεδο. Μετά έχουμε το R3 Corda, άλλη τεχνολογία τύπου blockchain, νομίζω είναι χάσμα από αυτό ουσιαστικά, απλά είναι shared. Και έχουμε και cloud computing providers που δίνουν blockchain as a service, όπως είναι τα Amazon Web Services, που δίνουν κάποιο blockchain functionality άμα το χρειαστεί η εταιρεία. Η διαφορά στο enterprise solution φυσικά είναι ότι είναι λίγο διαφορετικό.
πριν προχωρήσει την προηγούμενη διαφάνεια. Η διαφορά από Enterprise Solutions είναι ότι δεν μας νοιάζει τόσο το public, το publicity, το publicness, μάλλον ενός blockchain. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ανοιχτότητα, δεν μας ενδιαφέρει τόσο η διαφάνεια, μας ενδιαφέρει να δουλεύουν τα πράγματα καλύτερα, πιο φτηνά. Αγοράζεις κάτι, πληρώνεις κάτι πάντα. Και γενικά υπάρχουν πολύ αραιά παραδείγματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν smart contract, αριστερά και δεξιά, πάρα πολύ αραιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλη η βιομηχανία το smart contract ακόμα κάνει baby step, ακόμα δεν έχει βρει στην αγορά, ενώ υπάρχει όλη η τεχνολογία μια δεκαετία τώρα. Ή μάλλον, αν θέλουμε να μιλήσουμε για smart contract, υπάρχει εδώ και μια τετραετία καθαρή. Έτσι, αν και το 53% των γερμανικών και των βρετανικών επιχειρήσεων έχουν πει, πράγμα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα πάρα πολύ, και στην Ελλάδα το λένε αυτό, ιδιαίτερα μεγάλες επιχειρήσεις, ότι θέλουμε να έχουμε κάποιο blockchain adoption, σίγουρα είναι στο top 5 των στρατηγικών τους στόχων μέσα στους επόμενους 24 μήνες, μέχρι το 2021-2022, μόνο το πεδίο αυτή τη στιγμή είναι μόνο μικρές επιχειρήσεις, είναι μόνο SMEs, small to medium enterprises, είναι μόνο startup και είναι μόνο θυγατρικές εταιρείες, spin-off, μικρές spin-off των μεγάλων εταιρείων. Οπότε οι μεγάλες εταιρείες ακόμα δεν τα χρησιμοποιούν. Και φυσικά ακόμα και οι εταιρείες που τα χρησιμοποιούν δεν είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένες, αλλά χρησιμοποιούν κάποιο blockchain as a service. Οπότε είναι solution τα οποία δεν είναι ακριβώς blockchain και φυσικά το μόνο που κάνει αυτό είναι να σκοτεινεύει κι άλλο το τοπίο για να μην μας αφήνει εύκολα να βρούμε ποιοι όντως χρησιμοποιούν blockchain και ποιοι δεν χρησιμοποιούν. Ένα βασικό, ας πούμε, για να σας πω και σαν προγραμματιστές πλέον, το Stack Overflow το γνωρίζετε φυσικά όλοι σας. Στο πιο τεχνικό κομμάτι υπήρχε ένα survey το 2019 από το Stack Overflow και φαντάζομαι ότι αυτοί που απαντάνε ως οι χρήστες του Stack Overflow συνήθως είναι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες πληροφορικής. Αυτοί, οι τεχνικοί εργαζόμενοι κιόλας, αυτοί που ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα για το πώς δουλεύει το όλο enterprise, μακριά από τα marketing terms και μακριά από τα business meetings, στον πυρήνα του πράγματος, σαν οι επιστήμονες της υπόθεσης, λένε ότι το 80% των οργανισμών στους οποίους δούλευαν, όχι μόνο δεν χρησιμοποιούν blockchain ή smart contract, αλλά δεν το κάνουν καθόλου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρήση για smart contract. Δεν υπάρχει καμία, μάλλον, χρήση της τεχνολογίας των smart contract και των blockchain, κατά 80%. Και μόνο το 12,7% τους είπε ότι τα χρησιμοποιούν, ναι, αλλά σε τεχνολογικό επίπεδο, ούτε καν για financial επίπεδο. Μόνο στο τεχνολογικό επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνω ότι το πεδίο γενικά είναι πάρα πολύ άγουρο. Πάρα πολύ άγουρο. Και για να κλείσουμε αυτή τη διάλεξη, για να κάνουμε και το πρώτο break εδώ, να μην σας κουράζω κι άλλο, θέλω να κλείσω με τα τρία πιο διάσημα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέσα σε smart contract συστήματα, που μάλλον μας δείχνουν το λόγο γιατί αυτή λοιπόν η βιομηχανία κάνει ακόμα τόσο δειλά βήματα σιγά σιγά και δεν έχει προχωρήσει. Φυσικά, ο δρόμος ποτέ δεν είναι στρωμένο με το πέταλα σε όλες τις καινούργιες τεχνολογίες, όπως ακόμα ήταν και από το ίντερνετ. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές κακές ιστορίες, να πούμε, για πράγματα που έχουν συμβεί και θα τις πούμε τώρα, τα τρία πιο διάσημα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα στην αρχή θα δούμε το χτίσιμο ενός καζίνου, στο οποίο οι παίκτες του μπορούσαν να δουν τη ζαριά πριν έρθει. Χάθηκαν αρκετά λεφτά εκεί πέρα. Μπορούμε να δούμε το hack που είχε γίνει με το πορτοφόλι της Parity, μια εταιρεία που προσέφερε πορτοφόλια σε Ethereum, άμα ήθελες κάτι πιο έτσι εύκολο στη χρήση. Και μπορούμε να δούμε και την μάνα, έτσι, τη μητέρα όλων των hack, που είναι το The DAO. Είναι ο οργανισμός ο οποίος έχασε σε τωρινή αξία 1.613 εκατομμύρια δολάρια εν μία νύχτη. Πάμε να τα δούμε ένα πριν τελειώσουμε. Το πιο απλό, το πιο χαζό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι σαν cautionary tale, ας πούμε, στο όλο θέμα, είναι το διάφανο καζίνο. Το διάφανο καζίνο, λοιπόν, δεν λεγόταν φυσικά διάφανο, μετά το κορυδεύαμε το λέγαμε διάφανο καζίνο. Ήταν ένα καζίνο το οποίο φτιάχτηκε ένα συστηματάκι τριών smart contract. Φτιάχτηκε το 2016. Ο δημιουργός του φυσικά έχει αφανιστεί από οπουδήποτε και μάλλον ντρέπεται να το κρατήσει σαν project, οπότε ακόμα παραμένει ανώνυμος. Τα μόνα που παραμένουν είναι κάποια μηνύματα του να λένε αποκλείεται να έγινε αυτό. Αποκλείεται να έγινε αυτό. Φυσικά υπάρχουν archives της όλης επίθεσης στο καζίνο του. Ο άνθρωπος έφτιαξε ένα απλό σύστημα από smart contract με τη βασική αυτή προϋπόθεση. Ανοίγουμε ένα σύστημα με καζίνο βασισμένο σε smart contract πάνω σε blockchain, το οποίο έχει μερικά παιχνίδια ρουλέτας μέσα. Κάνει implement μια ρουλέτα. Το premise ποιο είναι, τι δίνει στο κοινό. Η διαδικασία του dice rolling, το πώς παράγονται τα ζάρια, είναι διάφανη και δίκαιη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι έκανες κάποια κουτσουκέλα
ή κάποια, κάτι κακό, ας πούμε, με τα ζάρια. Έκρυψε τη ζαριά. Η όλη διαδικασία του να παράξω τον random αριθμό ήταν διάφανη και άρα δίκαιη. Η οποία έφτιαχνε trust μεταξύ των παικτών. Το transaction fee που κρατούσε ο δημιουργός του καζίνου ήταν πάντα 1,5%. Και δεν, ότι σημαίνει ότι το καζίνο κρατούσε 1,5% επί των συναλλαγών, δηλαδή δεν έπαιζε με την ίδια τη ζαριά. Και αυτό ήταν πάντα ανοιχτό, πάντα ήταν cryptographically proven και δεν μπορούσε να αλλάξει ποτέ. Οπότε, καθώς έπαιζε εκεί πέρα, ήξερες ότι η ζαριά θα είναι δίκαιη και απλά θα σου κρατήσει το 1,5% των κεδών σου ή των χασούρων σου το ίδιο το καζίνο. Αυτό ήταν εξ αρχής εκεί πέρα. Και πέρα από τα άλλα, ο δημιουργός του smart contract αυτού, αφού το έκανε deploy, δεν είχε κανένα άλλο influence. Οπότε το αυτοματοποιημένο αυτό καζίνο απλά πλήρωνε στον δημιουργό του 1,5% κάθε τέτοιο, κάθε συναλλαγής και αυτό. Οπότε ήταν ένα δίκαιο καζίνο. Τι έγινε λοιπόν, ο δημιουργός του για να μπορέσει να δίνει και τα bets, να μπορεί να δίνει και τα βραβεία, το γέμισε με 150 Ethereum, τωρινή αξία 50.000 ευρώ, 25.000 το τάγραφα. Έβαλε 50.000 ευρώ από δικό του budget στο σύστημά του για να έχει να δίνει τα βραβεία και το ξεκίνησε να το λειτουργεί. Και φαντάζομαι ότι αυτός περίμενε να πάρει περισσότερα πίσω, καθώς κρατούσε 1,5% από τις χασούρες των παικτών. Λοιπόν, το καζίνο του τελείωσε και άδειασε εντός δύο μηνών. Σε δύο μήνες το καζίνο του ήταν άδειο από οποιοδήποτε φράγκο. Τι έγινε λοιπόν, το seed του Random Number Generator, ο σπόρος του RNG, οι τεχνικοί το ξέρουν από εσάς ήδη, το seed του RNG, πέρα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας για τη ζαριά και ο σπόρος της ζαριάς ήταν και αυτός διάφανος, τον είχε ξεχάσει διάφανο. Οπότε οι παίκτες παίρνουν το σπόρο, ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία που θα ακολουθούσε το smart contract, παρήγαγαν ήδη τη ζαριά πριν κάνει τη ζαριά το καζίνο και φυσικά κάνανε στοίχημα στη ζαριά που θα έβγαινε μετά και τα νικούσαν όλα. Και σε δύο μήνες είχε αδειάσει όλο το καζίνο. Ένα δεύτερο επίσης hack επί του θέματος είναι το hack της Parity. Η Parity ήταν μια εταιρεία που δούλευε πάρα πολύ κοντά με το Ethereum. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες που δούλεψαν μαζί με το Ethereum, οπότε ήταν το αγαπητό παιδί της Ethereum. Και σου λέει ότι το Ethereum μπορείς να φτιάξεις ένα πορτοφόλι πάνω στο ίδιο το network του Ethereum με ένα πολύ τεχνολογικό τρόπο, οπότε δεν ήταν user-friendly τρόπος. Οπότε έρχεται η Parity, δίνει ένα service, θα σου διατηρώ εγώ το πορτοφόλι, online wallet έτσι τα λέγανε, με τρόπο φυσικά ανοιχτό. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό μας που έχει ένα καλύτερο user interface. Οπότε ήταν πιο καλό το user experience. Όλο το πορτοφόλι φυσικά ή το σύνολο των πορτοφολιών ήταν smart contracts όλα και μέρος αυτών των πορτοφολιών υπήρχαν και μερικά πορτοφόλια που λεγόντουσαν multi-sig, multi-signature. Ήταν πορτοφόλια λοιπόν τα οποία μπορεί να έχει ένα ζευγάρι ή ένας τραπεζικός οργανισμός τα οποία χρειάζονται δύο υπογραφές για να κάνεις κάτι στο πορτοφόλι, είτε για να μεταφέρεις χρήματα, είτε για να πάρεις χρήματα. Όχι για να πάρεις, συγγνώμη. Για να μεταφέρεις χρήματα και να βγάλεις, να αντλήσεις, χρειάζονται δύο υπογραφές. Σκεφτείτε το κλασικό παράδειγμα με τα υποβρύχια, τα πυρηνικά υποβρύχια στις ταινίες, που χρειάζονται δύο κλειδιά για να πεταχθεί ο πύραυλος, ας πούμε. Οπότε ένα ζευγάρι μπορούσε να κλείσει ή ένα λογαριασμό παιδιού, ο οποίος χρειαζόταν τη συγκατάθεση των γονέων του, τις υπογραφές των γονέων του, για να αντλήσει λεφτά από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ωραία ιδεούλα. Υπήρχαν χρήστες πάνω σε αυτό και τα πορτοφόλια μάζευαν χρήματα, τα οποία όμως δεν άνοιγαν φυσικά στην Parity, γιατί ήταν αυτοματοποιημένα τα smart contract και δεν ήταν δικά τους. Οι τύποι απλά κάνανε το service και πληρωνόντουσαν πάνω στο service. Καμία σχέση με το ίδιο του wallet. Δεν είχαν έλεγχο πάνω στο wallet. Τα multi-signature wallet, υποκλάσει δηλαδή των υπόλοιπων wallet, είχαν μαζέψει περίπου 90-100 εκατομμύρια ευρώ σε Ethereum τότε. Και στο τεχνικό κομμάτι, η τεχνολογία που είχαν χτίσει αυτή χρησιμοποιούσε libraries. Πολύ βασικό πράγμα για όλους τους προγραμματιστές από εσάς είναι το γεγονός ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε libraries. Αν υπάρχει κομμάτι του κώδικα το οποίο συνεχώς χρησιμοποιείται από πολλά διαφορετικά smart contract ή από διαφορετικά προγράμματα συνεχώς, αντί να το αντιγράφουμε και να το γράφουμε ίδιο σε κάθε πρόγραμμα, κάνουμε ένα library και όλα τα υποπρογράμματα χρησιμοποιούν το library. Πολύ απλό πράγμα. Έλα μου ντέπου στο blockchain πάνω, το ίδιο το library που βάλαμε πάνω είναι και αυτό smart contract. Και έχει κάποια βασικά κομμάτια της κλάσης smart contract, δηλαδή ιδιοκτήτη. Και δηλαδή τη δυνατότητα να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, οι προγραμματιστές της Parity έβαλαν αυτό το library, το οποίο το χρησιμοποιούσαν όλα τα άλλα πορτοφόλια της. Και αυτό το library ξεχάσαν να το κάνουν initialize, δηλαδή ξεχάσαν να το θέσουν ιδιοκτήτη. Μετά από περίπου 1-1,5 χρόνο λειτουργίας, άμα δεν κάνω λάθος στο ημερολόγιο,
Μπαίνει ένας χρήστης, ανώνυμος τότε, αν και έχουμε μερικά μηνύματά του που εικάζουμε εγώ με τον Γιώργο ότι φαίνεται να είναι κάποιος πιτσιρικάς, κάποιος που δεν ήξερε τι έκανε, γιατί είχε τη συμπεριφορά μαθητευόμενου πληροφορικού, ο οποίος έμπαινε μέσα και πατούσε κουμπάκια παντού. Και τέλος πάντων, εκεί που πατάει κουμπάκι και τεστάρει πράγματα, ξαφνικά βρίσκει access και γίνεται ο owner του library. Το ίδιο το library δεν έχει χρήματα μέσα. Είναι σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα και απλά το χρησιμοποιούν όλα τα υπόλοιπα για να κάνουν κάποια πολύ τεχνικά θέματα. Για να κάνουν συνήθως το signature aggregation. Και αυτός παίρνει λοιπόν access σε ένα, σε ένα τέτοιο library, στο library του Parity Wallet, και εκεί που πατάει κουμπάκια λοιπόν, πατάει το κουμπί της αυτοκαταστροφής και στέλνει κατά λάθος signal στο library αυτό να αυτοκτονήσει. Το library φυσικά, εφόσον είναι ιδιοκτήτης, τον ακούει, αυτοκτονεί. Και πλέον όλα τα calls τα οποία πηγαίνουν προς αυτό το library φεϊλάρουν, γυρνάνε false. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έχει κλαπεί κανένα φράγκο, δεν έχει κλαπεί κανένα Ethereum, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα wallet multi-signature που βλέπουν σε αυτό το library έχουν κλειδώσει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι, το smart contract σου ζητάει από το library να το επιστρέψει κάτι true, και αυτό επειδή έχει πεθάνει, το επιστρέφει απλά false. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 513.743 Ethereum, δηλαδή τωρινή αξία 190 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μόνιμα παγωμένα και δεν πρόκειται να ξεκλειδώσουν ποτέ. Έχουν κλειδώσει για πάντα και φυσικά χάθηκαν λεφτά του κόσμου που χρησιμοποιούσαν το Parity Wallet. Αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχουν και υπάρχουν και τα transaction πάνω να δείτε πορτοφόλια παγωμένα, τα οποία έχουν μέσα 190 εκατομμύρια ευρώ και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στον αιώνα τον άπαντα. Ποτέ. Οπότε αυτός που το έκανε είχε μερικά comments, υπάρχει το τελευταίο του comment χαριστικά, υπάρχει ένα μεγάλο oops πάνω στο tracker του Ethereum που μας δείχνει ότι μάλλον ο άνθρωπος δεν ήθελε να το κάνει αυτό, τέλος πάντων. Οπότε μας δείχνει εδώ την ευθύνη του όλου του προγραμματιστή στο όλο θέμα. Και το τελευταίο hack, πολύ γρήγορα για να τελειώσω και τον χρόνο, έχουμε φτάσει ήδη 12:05, είναι το μεγαλύτερο hack που έχετε διαβάσει όλοι, σίγουρα το έχετε δει αν ασχολείστε έστω και λίγο με blockchains, είναι το hack του The DAO. Ήταν τεράστιας κλίμακας hack. Πολύ απλά το The DAO ήταν μια business, μια επιχείρηση, η οποία επιχείρησε να τρέξει με μια διαφορετική δομή. Εφόσον λέει ότι εμείς παίζουμε μόνο με smart contracts, παίζουμε μόνο με cryptocurrency, γιατί να έχουμε φυσική υπόσταση σε μια χώρα, γιατί να έχουμε νομική υπόσταση σε μια χώρα? Από τον τρόπο το δικό μας λοιπόν, το The DAO ξεκίνησε με το να πει ότι εγώ την νομική μου μορφή και την εταιρική μου μορφή θα την έχω μόνο πάνω στο blockchain. Είναι αυτό που λέμε ένα DAO, Decentralized Autonomous Organization. Ατυχές το όνομα, το ονόμασα τον εαυτό του The DAO. Οπότε το The DAO ήταν τύπου DAO. Χαζό όνομα, δεν είμαι εγώ αυτός που βγάζει τα ονόματα στις εταιρείες. Τέλος πάντων ήταν ένα Decentralized Autonomous Organization που δεν είχε φυσική υπόσταση. Και οι σχέσεις με τους εταίρους του ορίζονταν μόνο μέσα από smart contract, οι λειτουργίες και οι μισθολογίες του ορίζονταν μόνο μέσα από smart contract και ήταν το όνειρο ενός ψηφιακού αρχικού, ας πούμε, ενός digital anarchist. Μάλιστα, αυτή η ιδέα ήταν τόσο καινοτόμα στο πώς την παρουσίασαν, που το seed funding round τους, το ICO round τους, εκεί που ζήτησαν λεφτά και εταιρικό κεφάλαιο από την κοινότητα, πήγε τόσο καλά που μάζεψαν 150 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή σε τότε αξία. Σε τότε αξία. Το ρενί είναι πολύ παραπάνω. Μιλάμε για μερικά δις. Μάζεψαν τόσο πολλά τότε, 150 εκατομμύρια δολάρια, για να ξεκινήσουν αυτό το εγχείρημα. Από την κοινότητα, από ανθρώπους σαν εμένα και σένα. Πάρα πολλούς φυσικά. Φυσικά, όλο αυτό το crowdfunding, το μάζεμα του πρώτου κεφαλαίου, του εταιρικού κεφαλαίου έναρξης, του κεφαλαίου έναρξης, έγινε μέσα από smart contract. Επίσης, γιατί ήταν autonomous organization. Έτσι λοιπόν, με ένα πολύ μικρό λαθάκι του προγραμματιστή, που το έκτισε το smart contract αυτό του μαζέματος χρημάτων, έγινε ένα oversight. Μία δομή κώδικα μέσα στον όλο κώδικα του smart contract άφησε ένα άνοιγμα για μια επίθεση που λέγεται re-entrancy στο Ethereum. Ο τύπος αυτής είναι το recursion. Είναι τύπου recursion. Μου διαφεύγει ο ελληνικός όρος του recursion, αλλά το γνωρίζετε όλοι οι προγραμματιστές εδώ. Είναι τύπου recursive διαδικασία που καλεί τον εαυτό του συνεχώς και παράγει πάρα πολύ τριβή. Αυτό το re-entrance attack ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε στα Ethereum και αυτό το άνοιγμα ήταν τόσο νης, τόσο μικρό και ήθελε τόσο μεγάλη, ας πούμε, γνώση εις βάθος για να το παρατηρήσεις αυτό, που το βρήκε ένας μετά από λίγο καιρό, αλλά αυτός δεν ήταν καλός παίκτης, ας πούμε, ήθελε να το εκμεταλλευτεί το όλο πράγμα και φυσικά μπορούσε.
Και σε συνδυασμό με ένα δεύτερο μικρό back που υπήρχε, ας μην μπλέξουμε πάρα πολύ τεχνικά, έγινε η επίθεση. Έγινε ένα combined attack από έναν άνθρωπο που εκμεταλλεύτηκε αυτό το recursion, μια δυναμία στο recursion που είχε το smart contract, και τον άφησε να αντλήσει 3.641.000 Ethereum, 641.000 Ethereum και κάτι ψηλά, συνολική τωρινή αξία 1,3 δισεκατομμύρια δολαρίων. Ήταν η μεγαλύτερη επίθεση που είχε γίνει ποτέ σε σύστημα smart contract. Η τωρινή τότε αξία όταν έφτιαχναν τις διαφάνειες ήταν μισό δισεκατομμύριο σχεδόν, παραπάνω. Τώρα είναι 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, συγγνώμη. Ευρώ. Και πήρε, ο άνθρωπος μπόρεσε να πάρει Ethereum που αντιστοιχούν σε 1,2 δις ευρώ. Ήταν τόσο extreme αυτή η επίθεση, που το ίδιο το Ethereum, όχι απλά η τεχνολογία που ζούσε πάνω στο Ethereum, όχι απλά το σύστημα του The DAO που ζούσε πάνω στο Ethereum, όχι απλά η διεύθυνση της εταιρείας του The DAO, αλλά το ίδιο το Ethereum, δηλαδή το backup technology, έκανε pause τη λειτουργία του, γιατί το capitalization τότε της επίθεσης ήταν, ήταν τόσα πολλά χρήματα που ήταν σχεδόν το 30% της συνολικής αξίας του Ethereum. Οπότε με το που κατάλαβαν αυτοί ότι έγινε ένα τέτοιο attack, ο κόσμος άρχισε να νομίζει ότι το ίδιο το Ethereum έχει πρόβλημα και όχι ο προγραμματιστής που έγραψε το σύστημα του The DAO, και άρχισαν να τραβά τα λεφτά τους μέσα από αυτό και να πουλάνε το Ethereum. Σταμάτησε το Ethereum τελείως, πάγωσε και αποφάσισαν να κάνουν το ίδιο το Ethereum, αποφάσισε να βάλει κώδικα μέσα στο core technology του, ώστε να αναιρέσει αυτή τη συναλλαγή. Έγινε ένα hard fork. Αυτό για πάρα πολλά μέλη της κοινότητας ήταν μια πολύ πώς το πω, παρεμβατική λύση σε ένα δίκτυο το οποίο διαφημίζεται ως ελεύθερο, τόσο που αυτό το hard fork υπάρχει ακόμα, 6 χρόνια μετά, και είναι αυτό που ίσως ξέρουμε σαν το Ethereum Classic. Υπάρχουν δύο blockchain, υπάρχει το Ethereum και το Ethereum Classic. Το Ethereum Classic δεν δέχτηκε αυτή την αλλαγή για την ανέρεση της επίθεσης και το κανονικό Ethereum τη δέχτηκε. Οπότε κάποιοι από αυτούς πήραν τα λεφτά τους πίσω. Αλλά το attack αυτό ήταν άνευ προηγουμένου και άνευ, μάλλον, πολύ υψηλής αξίας. Τέλος για αυτά που είπαμε για την πρώτη ώρα. Βιβλιογραφία μπορείτε να τη βρείτε και στα PDF που σας έστειλα χθες. Όλα αυτά υπάρχουν επάνω. Αυτό ήταν η κλάση C3. Οπότε θα τα βρείτε όλα αυτά. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα των 5-10 λεπτών. Θα χαρώ να λάβω ερωτήσεις από εσάς. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα Q&A functionality στο Zoom webinar. Πριν τις ερωτήσεις σας, υπάρχει ένας κύριος εδώ, το οποίο θα ήθελα να σας πω. Ο κύριος Σένδρος, νομίζω ο Ανδρέας είναι το όνομα του, Ανδρέας Σένδρος, μας έχετε στείλει λάθος email στο registration form, οπότε θα έχουμε αδυναμία να σας στείλουμε και το certificate of attendance μετά. Οπότε αν μπορείτε στείλτε μου στο προσωπικό μου mail, στείλτε μου το κανονικό σας mail, γιατί κάθε φορά που σας στέλνω κάτι στο mailing list που έχουμε, δεν επιστρέφει. Ο mailer μου λέει ότι δεν έγινε deliver. Οπότε ο κύριος Σέντρος παρακαλώ να μου στείλει και το email του όποτε το θυμηθεί, για να μπορέσουμε να στείλουμε και το certification of attendance. Οπότε, αν κάποιος έχει ερωτήσεις, Σοφία, Σπύρο, να τους δώσετε το λόγο. Το κάνω στο ψέρα εδώ. Αναδρομή. Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ. Αναδρομή, ναι. Αναδρομή. Ωραία. Υπάρχουν ίσως ερωτήσεις, τις κάνω χεράκια, δεν βλέπω. Ή υπάρχει στο Q&A τίποτα. Θα το ψάξω λίγο. Όχι, δεν υπάρχουν ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτό που σας είπα είναι το C3. Εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο του διαλύματος για όποιον είναι εδώ πέρα. Να σας πω ότι το mailing list που έχουμε, αυτό που σας έστειλα και χθες και θα σας στείλω και σήμερα για το διαγωνισμό, θα κρατηθεί μέχρι το Σάββατο, μετά θα το κάνουμε delete, οπότε δεν θα έχουμε τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οπότε για ό,τι θέλετε εσείς παρακαλώ σε εμάς, αλλιώς τα δικά μας τα δεδομένα θα κάνουμε scrub, για να μην διατηρούμε δεδομένα που δεν πρέπει. Έστω και τα email σας, οπότε δεν είναι private αυτά. Οπότε θα τα διατηρήσουμε μέχρι το Σάββατο ή την Κυριακή, μέχρι να κάνουμε τη διαβούλευση των νικητών και έπειτα θα τα πετάξουμε. Οπότε όσο προετοιμάζομαι εγώ, θα ξεκινήσουμε ξανά κατά τις 12 και 10, μέχρι να κάνω share και την καινούργια οθόνη. Αν κάποιος έχει κάποια άλλη ερώτηση, στο chat, ελεύθερα.
Παρακολουθώ εγώ ακόμα το κόλλο, όταν κάποιος έχει κάτι, θα χαρώ. Βλέπω ότι η συνάδελφος της Σοφία σκρολάρει για να βλέπει χεράκια, ευτυχώς, οπότε δεν χάσαμε κάποιο χεράκι, εντάξει. Τόσο καλά, καταλάβετε όλα ότι μία ερώτηση. Καλό, ελπίζω. Για το θόρυβο που μου λέτε, χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Έχω ανοιχτό παράθυρο για να μην κάνει έκο το δωμάτιο. Οπότε, αν δεν ακούγουμε καλά, συνεχίστε να μου λέτε ότι δεν ακούγουμε. Ελπίζω να είμαι καλά προς στιγμή. Και τελειώνουμε το διάλειμμα τώρα. Εσένα, εδώ είμαστε. Έχουμε και ελικόπτερα σήμερα στην Αθήνα. Ωραία. Ωραία. Ξεκινάω και το share screen μου. Προς όλους τους συμμετέχοντες, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τώρα και με το δεύτερο κομμάτι της τελευταίας ώρας του workshop. Ελπίζω όλα να φαίνονται όπως πρέπει. Γιώργο, Σοφία, άμα φαίνεται καθόλου το interface μου, πείτε μου. Αλλά νομίζω είμαστε καλά, έτσι. Όλα καλά. Ωραία. Τέλεια. Οπότε, προς όλους που είναι ακόμα μαζί μας, ξεκινάμε και το δεύτερο κομμάτι. Τώρα θα πούμε λίγο στο πιο τεχνικό, αφού μιλήσαμε για τους κινδύνους, μιλήσαμε για τα τεχνικά. Θα εισάγουμε λίγο το πρώτο κομμάτι προγραμματισμού και των διαφόρων γλωσσών και πρωτοκόλων που μας δίνονται εμάς σαν νεαρούς προγραμματιστές που μπαίνουμε στον χώρο του smart contract και πώς μπορούμε εύκολα να παράξουμε και λύση πάνω σε αυτό.
Δεν είναι ακριβώς 60 λεπτά ή όλη το ολομάθημα, μη φοβάστε. Αλλά σκοπός μας είναι να ξεκινήσει μια οικειοποίηση με τις γλώσσες πραγματισμού πάνω στο blockchain, ακόμα και αν αυτό δεν είναι απαιτούμενο ακόμα για το πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά πρέπει να υπάρχει. Και φυσικά τα προσφερόμενα εργαλεία για το development σε smart contract, να δείξουμε, να παρουσιάσουμε το workflow κατά τη δημιουργία smart contracts και ποια είναι τα focus areas για να εφιστήσουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει, στο security και στο υπεύθυνο design, στο responsible design. Φυσικά να συζητήσουμε τα διάφορα κόστη τα οποία έρχονται μαζί με τη χρήση του smart contract. Έχουμε συζητήσει σε ένα μεγάλο βαθμό χθες σχετικά με τον gas. Θα τα περάσω πολύ γρήγορα αυτά, γιατί έχουμε μιλήσει χθες για τα gas κόστη. Και να παρουσιάσουμε τις διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν για smart contract development και φυσικά μεθόδους για το πώς διαλέγετε την καλύτερη πλατφόρμα για εσάς, σύμφωνα με το παράδειγμα του μυρμηγκιού και της μυρμηγκοφωλιάς που παρουσιάσαμε και χθες. Τώρα, γράφοντας λοιπόν smart contracts, τι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού smart contract, όπως αναφέραμε και στο CEA, είναι μια γλώσσα υψηλού επίπεδου που μεταφράζει την ανθρώπινη λογική, τη λογική σας, μέσα σε opcodes. Την κάνει opcodes όπως είχαμε δει στο C1 ή bytecode. Δηλαδή, μετατρέπει τη γλώσσα σε ένα σύνολο από opcodes, από machine instructions προς το virtual machine. Δηλαδή, κώδικα που καταλαβαίνει το blockchain, από κώδικα ανθρώπων σε κώδικα blockchain. Επειδή ακριβώς ο προγραμματισμός σε smart contract είναι λίγο διαφορετικός από τον παραδοσιακό προγραμματισμό, τα concept των compiler ή το concept του platform specific execution είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο θολό. Εφόσον έχουμε ένα virtual machine και ένα δίκτυο αυτή τη φορά, όχι επιμέρους λειτουργικά συστήματα. Το smart contract, τα virtual machine πάνω σε smart contract, εκεί που εκτελούνται δηλαδή τα smart contract πάνω σε ένα κομμάτι του δικτύου, σε ένα node του δικτύου, καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται ένα συγκεκριμένο set και ένα συγκεκριμένο αριθμό από εντολές μηχανής, opcodes. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει τον κώδικά σας να τον πάει από γλώσσα, να το μεταφράσει σε συγκεκριμένα opcodes, σε τοπικό επίπεδο, στο δικό σας μηχάνημα, άσχετο με το λειτουργικό σας και πριν στείλουμε κάτι στο ίδιο το blockchain, μπορεί να θεωρηθεί ένα programming language για smart contracts και ένα programming language που παράγει ανθρώπινη γλώσσα και την κάνει virtual machine readable γλώσσα. Υπάρχουν φυσικά dedicated γλώσσες θέματος. Η Solidity, όπως έχουμε μιλήσει ήδη, είναι η γλώσσα στην οποία φτιάχνουμε smart contract για το Ethereum. Υπάρχει η Viper και η Yule που νομίζω ότι είναι υπό frameworks της Python. Viper, Python, κλασικό αστείο. Bitcoin Script, το Bitcoin Scripting Language είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι σαν τη Forth και σε αφήνει να γράψει κάποια πολύ υποτυπώδη smart contract πάνω στο blockchain network, στο Bitcoin network, συγγνώμη. Χρησιμοποιείται αρκετά, όλος περίεργος, ακόμα και αν είναι ένα network σχετικά αργό και δεν το προτιμούν, ας πούμε, για smart contracts. Και φυσικά υπάρχουν βιβλιοθήκες οι οποίες μεταφράζουν τον κώδικά σας σε smart contract language, σε opcodes. Όπως με ρώτησε χθες και ένας συνάδελφος, υπάρχουν φυσικά libraries για τη C#, για την Go, για την Java, για Node.js και JavaScript, που μέχρι πρώτην δεν ήξερα και πάρα πολύ για Node.js, αλλά έπειτα κατάλαβα ότι είναι απλά compiled JavaScript, και φυσικά για Python, οπότε οι αγαπημένες σας γλώσσες συνήθως έχουν libraries και frameworks για να γράψετε smart contracts. Οπότε αν έχετε εμπειρία και προτιμάτε κάποια από αυτές τις από αυτές τις γλώσσες, μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να γράψετε smart contracts. Τι γλώσσα διαλέγετε? Τα αποτελέσματα, άσχετα με το τι γλώσσα διαλέξετε, είναι τα ίδια. Γιατί και οι dedicated γλώσσες, αλλά και τα SDKs και οι libraries που είναι για τις γλώσσες που ήδη ξέρετε, τις κλασικές γλώσσες προγραμματισμού, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα, compilάρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ένα αρχείο του contract το οποίο έχει μεταφράσει τον κώδικά σας σε bytecode, που είναι απλά ένα long hexadecimal, όχι hexadecimal που έλεγα χθες και το έκανα συνεχώς λάθος, συγγνώμη γι' αυτό, hexadecimal string που έχει μήκος ανάλογο του πόσο πολύ κώδικα έχετε γράψει. Οπότε αυτό το ακριβώς οποιοδήποτε εργαλείο και να χρησιμοποιήσετε,
παράγεται, μια, παράγεται ένα αρχαιάκι κειμένο το οποίο έχει μέσα το hexadecimal form, form του smart contract σας, το οποίο είναι έτοιμο να το κάνετε deploy πάνω στο blockchain που επιθυμείτε. Ένας developer, όπως πάντα, πρέπει να μείνει με αυτά που ξέρει. Οπότε, διαλέξτε το εργαλείο το οποίο γνωρίζετε πιο καλά εσείς, διαλέξτε το εργαλείο που έχει την πιο έτσι, ενεργή κοινότητα και φυσικά δαγκώστε και λίγο, κάντε λίγο bite the bullet και δαγκώστε λίγο τη δυσκολία και διαλέξτε μια γλώσσα χωρίς να το πολυσκέφτεστε πάρα πολύ και περάστε περισσότερο χρόνο στο να σκέφτεστε για το ίδιο το design του smart contract σας παρά για το τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσω, έτσι. Και ποια γλώσσα είναι καλύτερη. Περισσότερα εργαλεία φυσικά για να σας βοηθήσουν έχουμε το γεγονός ότι έχουμε διαλέξει μια γλώσσα, έτσι. Το να γράψουμε το smart contract σε ένα text editor ή Max, Vim ή σε κάποια Windows editor και μετά να το πετάμε απλά στο compiler της γλώσσας προγραμματισμού για να μας παράξει το smart contract code δεν είναι και πολύ elegant. Μπορείς να το κάνεις, ειδικά για μικρότερα smart contract και επειδή συνήθως τα smart contract είναι μικρά σκριπτάκια, δεν έχουν παραποχής γραμμές κώδικα, αλλά ψάξτε για τη γλώσσα προγραμματισμού που έχετε, ψάξτε ένα ID, ψάξτε κανένα toolbox και τα περισσότερα helper tools τα οποία υπάρχουν μέσα στα IDs θα ηρεμήσουν το workload σας, θα σας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και να κάνουν λίγο πιο standard το design σας, να βοηθήσουν μάλλον όχι μόνο τη συγγραφή σας, αλλά και το testing σας και το debugging σας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Τα smart contract δεν είναι μόνο μια διαδικασία, φτιάχνω κάτι, το πετάω πάνω, τελείωσε. Είναι διαρκές. Και το testing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλούμε εμείς και εγώ και ο Γιώργος και σαν προσωπικότητες και σαν experts της γνώμων, παρακαλώ χρησιμοποιήστε debuggers. Μπορεί τα debuggers γενικά να μην είναι μέρος του workflow σας, ιδιαίτερα αν δεν δουλεύετε σε μεγάλα έργα πληροφορικής. Αλλά στα smart contract αναθεωρούμε τελείως και χρησιμοποιούμε 100% debugger. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ιδάλλως. Πέρα από το ότι πέρα από το γράψιμο του ίδιου του smart contract, η όλη κατάσταση είναι πιο complex. Τι εννοούμε? Το smart contract σας πηγαίνει σε ένα δίκτυο virtual machine πάνω σε ένα άλλο δίκτυο που αποτελείται από μηχανές, από nodes, μηχανήματα τα οποία συνεχώς αλλάζουν αριθμό, μορφή και συνεχώς μεταφέρουν valuable assets, assets τα οποία έχουν αξία. Οπότε ακόμα και καθώς κάνετε develop το smart contract σας, ο υπολογιστής σας θα τρέχει ένα simulation μάλλον του ίδιου του blockchain, ένα test blockchain να σας πω έτσι, μέσα από το debugger και ένα local node. Οπότε θα κάνει κάποιος εξομοίωση το πώς είναι να βρισκόμαστε σε πραγματικές καταστάσεις blockchain και άμα χαθεί κάτι, τουλάχιστον χάθηκε εξομοιωτικά και δεν χάσαμε λεφτά εξ αρχής. Δεν κλείδωσε κάποιο asset. Σε αυτό το δύσκολο γενικά development environment που δεν μας αφήνει να ανοίξουμε το καπό και να φτιάξουμε τον κινητήρα, τα bugs και τα errors που έχετε μέσα στον κώδικά σας μπορούν να κρυφτούν εύκολα μεταξύ αυτών των πολλών συστημάτων που δουλεύουν μαζί. Είναι δηλαδή ένα περιβάλλον εύφορο στο να κρύψει bugs. Τα debuggers φυσικά και μπορούν και θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την ηρεμία σας και να χάσετε τον πονοκεφαλό σας. Υπάρχουν πάρα πολλά debuggers για αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μόνο για το Ethereum υπάρχει το Truffle και το Ganache που έχουν ονόματα γλυκών, ας πούμε, για να είναι πιο γλυκά προς χρήση. Και όλα αυτά έχουν debuggers. Το Remix ID που είναι ένα άλλο ID του Ethereum έχει και αυτό onboard debugger. Κάτι σας λέει όλο αυτό, χρησιμοποιήστε τα, θα σώσετε λίγο την ψυχική σας ηρεμία. Ένα πολύ βασικό workflow, θα το προτείνουμε από τώρα και θα το έχετε πάντα στο μυαλό σας όταν γράφουμε συστήματα blockchain. Αρχικά δομούμε μια ιδέα, το κλασικό have an idea. Πάμε στο development stage μέσα, προχωράμε στο στάδιο του γραψίματος, γράφουμε τον κώδικα του smart contract μας, έπειτα τον τεστάρουμε. Τεστάρουμε να δούμε αν όλα λειτουργούν καλά, αν όλες οι διαδράσεις μεταξύ του δικτύου μας είναι όλα καλά. Συγγνώμη, και του συστήματός μας. Το ξανατεστάρουμε για να είμαστε σίγουροι και τα ξανατεστάρουμε όλα ξανά, είτε με unit testing, το οποίο δεν είναι και καθολικό αυτό, είτε με πιο formal μεθόδους του τεσταρίσματος. Και όταν έχουμε πλέον τεστάρει ακραία πολύ και είμαστε πλήρως ήρεμοι με το αποτέλεσμα, τότε μόνο πηγαίνουμε στο deploying stage. Στο οποίο deploying stage φυσικά θα περάσουμε πρώτα από το test network που έχει να κάνει με εικονικά asset και μετά θα περάσουμε στο main network. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που πρέπει συνεχώς να κοιτάμε άμα τα έχουμε κάνει σωστά όλα.
Και φυσικά μετά περνάμε στο κανονικό network όπου έχουμε και την live χρήση του smart contract μας από άλλους χρήστες και από συνεργάτες. Πριν φύγω από αυτό να σας πω, μιας και το έχω στο νου μου τώρα, ότι ό,τι μας έλεγαν στην πληροφορική, ακόμα και στο προπτυχιακό, που μας λέγανε ότι πριν κάνετε κάτι, και θυμάμαι καθηγητές όπως ο κύριος Τσίχλας ή ο κύριος ο κύριος Μπερμπερίδης μας έκανε αντικειμενοστραφή προγραμματισμού παλιά, μας έλεγαν πάντα πράγματα τα οποία αν τα άκουγε κάποιος ψυχολόγος μέσα στο τμήμα θα μας έλεγε τι λένε στα παιδιά. Μας έλεγαν πάντα ποτέ να μην είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε, πάντα να κοιτάτε πίσω, ποτέ να μην κοιτάτε πολύ μπροστά. Πριν κάνετε κάποιο βήμα, πάντα να είστε καχύποπτοι και πάντα να είστε ο χειρότερος κριτής του εαυτού σας. Πράγματα που σας λέω, ένας ψυχολόγος θα έλεγε Θεέ μου, τι μαθαίνουν εκεί μέσα. Αλλά είναι χρήσιμα εδώ. Ποτέ πριν περάσουμε στο ένα βήμα το extra, ποτέ δεν πρέπει να μην είμαστε τελείως 100% σίγουροι για αυτό που έχουμε κάνει, ιδιαίτερα σε συστήματα που έχουμε τόσο να χάσουμε όσο το smart contract. Αυτό. Δηλαδή, πάντα να είσαι ο χειρότερος κριτής του εαυτού σου και πάντα να κάνεις εξοριχιστικό έλεγχο. Το testing εδώ δεν είναι απλά testing, είναι test and test and test again. Οπότε, πέρα από αυτό το writing και το testing, πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε το design μας να είναι όσο πλήρες όσο γίνεται. Δηλαδή, το smart contract μας πρέπει να, το σύστημά μας πρέπει να πάρει into consideration όλα τα interactions τα οποία περιμένουμε, όλα τις διαδράσεις οι οποίες περιμένουν να γίνουν, όλες όμως. Και μεταξύ χρηστών και του συμβολέου, και φυσικά περιλαμβάνοντας και το από κάτω το οποίο είναι το blockchain με το smart contract, όχι μόνο χρήστες με το smart contract, αλλά και smart contract προς blockchain. Και φυσικά όλες οι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επέλθουν. Δηλαδή, οι χρήστες να εκτελούν τις λειτουργίες του smart contract όπως το περίμενες, σύνηθες. Οι χρήστες να εκτελούν τις λειτουργίες λάθος ή να εκτελούν λειτουργίες οι οποίες δεν είναι πολύ χρήσιμες αυτούς, αλλά κάνουν τη βλακεία και το χρησιμοποιούν. Οπότε αυτό πρέπει να το περιμένεις. Λάθος calls, δηλαδή χρήστες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάτι αλλά κάνουν λάθος στις παραμέτρους. Ή οι χρήστες να στέλνουν πάρα πολύ ή πολύ λίγο από ένα asset, από ένα coin που χρειάζεται. Οι χρήστες να στέλνουν πάρα πολύ gas ή πολύ λίγο gas με τα transaction τους. Όλα αυτά πρέπει να ξέρεις τι θα γίνει αν τα κάνει αυτό ο χρήστης. Και φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα ή το πιο βαρύ απ' όλα, χρήστες που επίτηδες ψάχνουν exploits για να μπουν και να επιτεθούν στο σύστημά σου. Φυσικά test και test again στην όλη διαδικασία. Ξεκινάμε απλά με unit test, με πάρα πολλά unit test. Φυσικά είναι κάθε, το unit test ανταποκρίνεται στο να τεστάρουμε κάθε individual function στο πώς λειτουργεί μία προς μία. Κάθε individual smart contract πώς λειτουργεί σε ένα σύστημα με πολλά smart contract. Unit test, ατομικό test. Και γενικά τα unit test όταν τελειώσουν δεν θεωρούνται error proofing. Δεν είναι το μόνο στάδιο error proofing που πρέπει να κάνεις φυσικά. Έτσι. Το ότι δουλεύει κάθε επιμέρους κομμάτι ενός συστήματος κανονικά δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει και όλα μαζί, όταν μπλέξουν όλα μαζί σωστά. Οπότε, αν το project σας είναι μεγαλύτερο, ίσως να μην το καλύπτουν απλά τα unit test και να κάνουμε λίγο consider formal verification και formal methods. Φυσικά, τεστάρουμε το smart contract μας ενάντια σε όλα τα γνωστά, τα ήδη γνωστά, τις ήδη γνωστές επιθέσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο παρελθόν. Οπότε όλες οι πλατφόρμες για blockchain κρατάνε ιστορικό, κρατάνε ταξονομία, taxonomy, για όλες τις παλιές και διάσημες επιθέσεις που έχουν υποστεί οι χρήστες τους. Οπότε θα τα βρείτε τις παλιές επιθέσεις πολύ εύκολα. Και πρέπει να τεστάρουμε φυσικά και fringe cases, περιπτώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σπάνιες. Ας πούμε contract functions, δηλαδή λειτουργίες του smart contract που δεν θα χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ συχνά. Ας πούμε η λειτουργία που είναι η αυτοκτονία του smart contract ή η λειτουργία που είναι να αλλάξει το transfer of ownership που δεν εκτελούνται μία ή δύο φορές ή ποτέ, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ σημαντικές στον όλο κύκλο ζωής του smart contract. Και φυσικά όσο τεστάρουμε είμαστε ακόμα ασφαλείς, είμαστε ακόμα σε περιβάλλον που δεν χάνουμε πολλά. Απλά χάνουμε την κούρασή μας. Ακόμα είμαστε όμως ασφαλείς. Κάθε βήμα λάθος, κάθε παράτερο βήμα σε επόμενο στάδιο μας κοστίζει ενεργά. Και φυσικά αφού το μπαλάρουμε το smart contract μας και είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, να κάνουμε το deploy, το μεγάλο deploy, πρέπει να κάνουμε consider τα gas cost, τα cost για gas. Το smart contract σας θα χρειάζεται gas για να κάνει deploy. Αλλά και αυτό συνήθως είναι κυμαίνεται μεταξύ
αστείου ποσού, όπως είναι στο Ethereum ή στην Tezos, για να κάνεις deploy το smart contract σου, ή τεράστιο, όπως είναι στην NEO ή στην Bytom, το οποίο είναι, ας πούμε, 5.000, όχι αυτή τη στιγμή, θα σας το πω λάθος, 9.000 ευρώ, ας πούμε, για να βάλεις ένα smart contract πάνω στο blockchain. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικές χρήσεις σε κάθε blockchain. Η NEO λέει, ας πούμε, ότι βάζουμε ένα τεράστιο barrier of entry, ένα τεράστιο ποσό για να κάνουμε deploy, ώστε να έχουμε μόνο τους σοβαρούς μέσα στο δίκτυό μας και να μην έχουμε ανθρώπους που κάνουν ό,τι να είναι παιχνιδάκια. Αλλά η Ethereum αντίστοιχα λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε ένα πανπλανητικό computational network, ένα πανπλανητικό δίκτυο υπολογιστών. Οπότε πρέπει το entry cost μας να είναι λίγο για να αφήνουμε τον οποιονδήποτε, όσο χαζό και να είναι αυτό που, όσο χαζό και να μας φαίνεται, να τον αφήνουμε να χρησιμοποιήσει υπολογιστικούς πόρους. Οπότε είναι διαφορετικές πολιτικές ανά το blockchain. Το τσεκάρουμε αυτό. Και μετά από αυτό, μετά από το deployment και τα κόστη του deployment, έχουμε φυσικά τα κόστη που είναι η χρήση του ίδιου του smart contract, τα executions, τα οποία καμιά φορά τα παίρνει και ο individual user, γιατί ο individual user καλεί το smart contract σας και έτσι ο ίδιος πληρώνει το cash cost. Και φυσικά, σιγουρέψτε ότι το smart contract σας, επειδή λειτουργεί σε μια διεύθυνση η οποία είναι επίσης πορτοφόλι, έχει και αυτό λίγα φράγκα μόνο του, λίγο gas αυτό, για τα administrative κομμάτια του, για να μπορείς να κάνεις μελικές λειτουργίες εσύ σαν τέτοιος, σαν δημιουργός του. Αν νιώσεις ότι το, αν νιώσετε, συγγνώμη, ότι το συμβόλαιό σας είναι έτοιμο να κάνει deploy και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί, τότε πρώτα πάμε στο testnet, που είναι ένας κλόνος του blockchain. Συνήθως όλα τα blockchain έχουν και τα test networks. Είναι κόπιες του πραγματικού blockchain και λειτουργούν ακριβώς όπως το πραγματικό blockchain, αλλά δεν είναι στις χρηματιστηριακές αγορές, που σημαίνει ότι όλα τα asset εκεί μέρα είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει αξία και είναι ελάχιστος χρηματιστηριακούς πόρους. Δεν κοστίζουν πάρα πολύ στο να τρέχουν, για παράδειγμα. Άμα χρειαστείτε εικονικά χρήματα σε τέτοιο, σε testnet, υπάρχουν οι νηπτήρες ή μάλλον οι βρύσες, τα λένε faucets, που πας και ζητάς δωρεάν Ethereum. Για παράδειγμα, στο Ethereum testnet μπορείς να πας σε μια τέτοια βρύση και να σου δώσει, ας πούμε, 1000 Ethereum, τα οποία λειτουργούν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και στο κανονικό Ethereum blockchain, αλλά είναι τα test Ethereum. Οπότε έχουμε, ας πούμε, και καταστάσεις εκεί πέρα. Φυσικά έχουμε και τα private nets, μπορείτε να τρέξετε και το δικό σας οικόσιτο το δίκτυο blockchain για να τεστάρετε ακόμα πιο local, άμα θέλετε εσείς. Και φυσικά μιλήσαμε για όλη την ευθύνη, καθ' όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε την όλη ευθύνη του προγραμματιστή, ο οποίος πρέπει να λάβει μέρος σε όλο αυτό, το όνους που λέγαμε. Όταν έχουμε να κάνουμε με smart contract γενικά, αλλά ας το περάσουμε από ένα τεχνικό perspective πλέον, αυτή η πρόκληση της διπλής ευθύνης σε smart contract έχει βάση στο ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σκέψης όταν κάνουμε develop smart contracts. Τα πράγματα που εσείς γνωρίζετε σαν προγραμματιστές, τα γνωρίζετε να είναι καλές πρακτικές, good practices, δεν είναι δεκτά πλέον σε smart contract και αλλάζει όλο αυτό. Δηλαδή, τα smart contracts παίρνουν στο τραπέζι ένα τεράστιο set νέων προβλημάτων και challenges, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού ή αν υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό σε κατανεμένα συστήματα. Κρίνουμε ότι ο developer που μπαίνει σε smart contract, δηλαδή σε νέα κατανεμμένα συστήματα, είναι λίγο unprepared για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, το re-entrancy στο Ethereum, έτσι, το re-entrancy που είδαμε στο πρόβλημα του parity, που έχει να κάνει με το recursion, με την, πάλι ξέχασα την ελληνική ορολογία και μου την είπε πριν ο Γιώργος, έχουν να κάνουν με την αδυναμία του Ethereum Virtual Machine, του EVM, με την αδυναμία του να έχει concurrency. Εσείς σαν προγραμματιστές, ποια είναι η τελευταία φορά που βρήκατε σύστημα υπολογιστών το οποίο να μην υποστηρίζει multithreading και concurrency, να υπάρχουν δύο tasks την ίδια στιγμή? Θα σας πω εγώ, ποτέ καμία. Έτσι. Και τα συστήματα αντίστοιχα όμως smart contract δεν το υποστηρίζουν αυτό. Και είναι μόνο γραμμικά. Οπότε ένας προγραμματιστής μπαίνει με το expectation ότι concurrency είναι κάτι σύνηθες και ξαφνικά βρισκόμαστε προεκπλήξεως, γιατί αυτό το σύστημα δεν υποστηρίζει concurrency και ξαφνικά το concurrency ή του τύπου concurrency προκαλεί τόσο μεγάλα προβλήματα ώστε το να χάσουμε όλο το funding, ας πούμε, του οργανισμού μας. Και δεν θα ήθελα, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι αυτός ο προγραμματιστής που την επόμενη μέρα πάει στη δουλειά και πρέπει να εξηγήσει στο manager ή στο project manager ότι έκανα ένα λάθος στον κώδικα το οποίο κόστησε 150 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Οπότε, και πέρα από αυτό, το βασικό πράγμα είναι ότι όταν κάνουμε deploy το smart contract δεν ανήκει πλέον σε εμάς. Ναι, είσαι ο δημιουργός του. Ναι, δεν μας νοιάζει. Το κάναμε τέτοιο, το κάναμε deploy, ανήκει στο δίκτυο πλέον.
Η αποκεντρωμένη χρήση των smart contract και σε συνδυασμό φυσικά με το immutability τους, με την αμεταβλητότητά τους, σημαίνει ότι το να πατσάρεις τα λάθη είναι αδύνατο. Και το να κάνεις upgrade τα smart contract είναι επίσης αδύνατο ή σχεδόν αδύνατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το έχεις φροντίσει εκ προημίου. Που σημαίνει ότι η λογική των προγραμματιστών, το move fast, break things, fix things later, δεν κάνει απλά εδώ πέρα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ το move fast, break things. Οπότε φεύγει όλο αυτό. Και φυσικά ακόμα χειρότερα τα smart contract, τα bugs σε smart contract συνήθως προκαλούν τεράστιο χρηματικό loss, τεράστια έλλειψη χρημάτων, μάλλον χάσιμο χρημάτων. Τα smart contract συνήθως έχουν να κάνουν με χρηματική αξία. Οπότε τα bugs όταν οδηγούν σε χασούρα assets, σε χάσιμο assets, κάποιος άλλος τα παίρνει, σημαίνει ότι είναι χρηματική αξία, αλλά δεν είναι ότι απαραίτητα θα μας τα κλέψει κάποιος, έτσι. Bugs σε συστήματα χρηματιστικά όπως είναι τα smart contract κυρίως μπορεί να προκαλέσουν στο να παγώσουν ή να μείνουν κλειδωμένα κάποια assets για πάντα, το οποίο είναι σαν να τα χάνουν, έτσι. Money is lost και η ευθύνη είναι στον προγραμματιστή, μαντέψτε. Πολύ γρήγορα πάλι το είδαμε αυτό πριν, το Grenade Principle, το Add Sin Leaf. A deployed smart contract is no longer your friend. Αυτό το Add Sin Leaf το βλέπετε παντού σε όλο το stack exchange του Ethereum, το λένε όλοι. Το λένε το Grenade Principle, το εξηγήσαμε πριν, είναι το principle της χειρομομίδας. Αν το βάλεις πάνω, δεν είναι πλέον φίλος σου. Γενικά το όλο decentralized finance, όλος αυτός ο τομέας των smart contracts και των χρηματιστριακών συναλλαγών, έχει πάρα πολλά να χάσει. Έτσι, δηλαδή, άμα κάνουμε λάθη, χάνονται πολλά. Πολύ γρήγορα. Όλο αυτό θα πρέπει να περάσει με διπλή προσοχή, ιδιαίτερα διπλή προσοχή σε deployed smart contract. Για να σιγουρέψετε την υγεία του smart contract σας, και όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον, και για να αφήσετε τον εαυτό σας λίγο να διαδρά λίγο πιο ήρεμα με το smart contract και να μην νομίζετε ότι κάθε φορά αφοπλίζετε βόμβα κάθε φορά που κάνετε μια επέμβαση στο smart contract, εσείς σαν προγραμματιστές τώρα, πρέπει να καταλάβετε και να κάνετε implement τα design patterns που προτείνονται και θα προτείνουμε στο design του smart contract σας, δηλαδή να ακολουθείτε πιστά design patterns στον κώδικά σας, γιατί είναι φτιαγμένα αυτά για να σας αναιρούνε, να σας σώσουν από μελλοντικές καταστάσεις προβλημάτων. Και σε δεύτερο χρόνο, να μαθαίνετε συνεχώς για τις καινούργιες επιθέσεις που παίζουν στην κοινότητα. Δηλαδή να μην εναποφύγεστε ποτέ στο να ηρεμείτε. Να μην είστε ποτέ ηρεμός με το τι γίνεται στην κοινότητα. Αυτό φυσικά το παρουσιάζουν όλοι με το κλασικό παράδειγμα της τέχνης του πολέμου του Sun Tzu, που λένε ότι για να είσαι καλό σε κάτι, πρώτα πρέπει να ξέρεις τον εαυτόν σου, που είναι το να καταλάβεις το ίδιο σου το smart contract και να ακολουθήσεις σωστό κώδικα, αλλά να ξέρεις και τον εχθρό σου, που είναι το know thy enemy, να ξέρεις δηλαδή το πώς μπορεί κάποιος να σου επιτεθεί μέσα από, από τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν, μάλλον από το ιστορικό του blockchain και το τι γίνεται στο blockchain. Να ξέρεις πάντα το πώς μπορεί να σου τη φέρει κάποιος. Και είναι διαρκές διαδικασία. Οπότε τα smart contract design patterns είναι πάρα πολλά. Οπότε καθώς εσείς τα γράφετε, καθώς γράφετε μάλλον το σύστημά σας σε smart contract, πρέπει να το φτιάξετε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι design fortified. Με το να ακολουθείτε τις πιο διάσημες design patterns, δημιουργείται ένα smart contract το οποίο είναι design fortified. Δηλαδή, ακολουθάτε κατά τον κώδικά σας security patterns που είναι να κάνεις access restriction ή check efforts, ας πούμε, interactions ή το push vs pull mentality, να αφήνεις κάποιον να τραβάει αντί να δίνει χρήματα. Είναι όλα αυτά φτιαγμένα από προγραμματιστές στον χώρο για να σας σώζουν προκεφάλους και ενδεχόμενα, ας πούμε, επίθεσης στο μέλλον. Υπάρχουν όλα αυτά καταγεγραμμένα σε μεγάλες ταξονομικές λίστες σε κάθε κοινότητα development για smart contracts, ιδιαίτερα του Ethereum, μεταφράζονται και σε πάρα πολλές γλώσσες μεταξύ, και μπορείτε εύκολα για το δικό σας use case να ακολουθήσετε συγκεκριμένα design patterns που έχουν φτιαχτεί για να σας σώζουν τη ζωή. Φυσικά αυτό, δεν τα ακολουθάμε όλα, είναι πάρα πολλά, ακολουθάμε μόνο αυτά τα οποία μας είναι χρήσιμα. Δηλαδή αν το smart contract μου δεν έχει να κάνει με πληρωμές μπρος και πίσω, και δεν έχει coins μέσα, δεν θα ακολουθήσω push vs pull mentality, γιατί μου είναι άχρηστο, τζάμπα θα κουραστώ εγώ. Και πέρα από αυτό, έχουμε και κάποια security considerations, τα οποία πρέπει να κρατάμε πάντα στο μυαλό μας. Είναι αυτό που λέμε το know your enemy, να ξέρεις τον εχθρό σου, ότι για να παράξεις ένα smart contract, το οποίο δεν είναι μόνο design fortified, αλλά είναι και security fortified, πρέπει να δεις ότι, να κρατήσεις πάντα στο μυαλό σου ότι όλα τα data είναι δημόσια.
το κρατάμε. Ότι όλο το function implicity, οτιδήποτε κάθε variable, κάθε μεταβλητή μέσα στο smart contract είναι και αυτή δημόσια. Άσχετο αν είναι private, internal, public, οτιδήποτε. Είναι πάντα δημόσια, γιατί είναι public η φύση του blockchain. Πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει άμα γίνει integer underflow, integer overflow, πώς θα γυρίσει προς τα πίσω. Το re-entrancy, που είναι τι γίνεται με το concurrency. Όλα αυτά πρέπει να τα κρατάμε στο μυαλό μας. DDoS, denial of services, συγγνώμη. Τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε αυτό είναι το να ξέρεις τον εχθρό σου, να ξέρεις τι μπορεί να σπάσει. Είναι μια διαρκής κατάσταση γνώσης, την οποία πρέπει να τη διατηρείται. Το κόστος φυσικά, χωρίς να μπλέξουμε πάρα πολύ με αυτά, πάλι θα το περάσω πάρα πολύ γρήγορα, το εξηγήσαμε και χθες. Είναι το gas cost, είναι το transaction gas που έχουμε εξηγήσει στο C2. Αυτό είναι το ongoing κόστος, το διαρκές κόστος του να τρέχει ένα smart contract σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόστος, υπάρχει μόνο αυτό. Για να το δούμε λίγο από τη μεριά του προγραμματιστή αυτή τη φορά, την τεχνική, το gas έχει δύο κυρίους ρόλους. Το πρώτο είναι να πληρώσεις το ρεύμα που καίνε οι υπολογιστές που υπολογίζουν τα πράγματά σου. Και το δεύτερο είναι να είναι μια προστασία, ένα μέτρο προστασίας ενάντια σε DOS, σε DDoS, σε DOS μάλλον επιθέσεις, denial of service. Να σας θυμίσω και τον τύπο εδώ πέρα, το transaction fee ισούται απλά με το γινόμενο του gas limit και του gas price. Gas limit βγαίνει απλά από τον κώδικα και το gas price είναι, το θέτετε εσείς δυναμικά σε όσο θέλετε να πληρώσετε και όσο πιο παραπάνω πληρώνετε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και το transaction μέσα στο blockchain. Ας πούμε, καταλαβαίνετε φυσικά το gas limit, όσο περισσότερο κώδικα τρέχετε, τόσο περισσότερο θα είναι και το gas limit, γιατί είναι απλά ένα άθροισμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι μια σούμα, έτσι, όλου του κόστους, γραμμή προς γραμμή, όλου του κώδικά σας, συγγνώμη, γραμμή προς γραμμή, μετατρεμένο σε opcodes, κάθε opcode έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, οπότε μια σούμα όλου αυτού του gas cost είναι απλά το gas limit του κώδικά σας. Λιγότερος κώδικας, λιγότερο gas limit, περισσότερος κώδικας, περισσότερο gas limit. Και φυσικά αυτό είναι, συγγνώμη, το minimum required. Για παράδειγμα, για να το θέσουμε λίγο πιο σωστά εδώ, έχουμε ένα smart contract όπως αυτό είναι στα αριστερά. Φυσικά τα comment lines δεν λαμβάνονται φυσικά, γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα στο compilation. Όταν το κάνουμε compile, το κάνουμε convert σε bytecode, γίνεται αυτό το long hexadecimal, το είπα σωστά, string ή τα αντίστοιχα opcodes, τα οποία, ας πούμε, ξεκινάμε να κάνουμε μια σούμα, δηλαδή το opcode push 1 έχει μια ταρίφα η οποία είναι 68 gas limit. Μετά κάναμε push 1 κάτι το οποίο είναι single byte σε μέγεθος, οπότε είναι 61 συν 4, μετά πάμε 61 συν 4, 61 συν 4, 61 συν 4, μετά ταρίφα που είναι η κλασική ταρίφα για όλες τις διαδρομές πάνω στο blockchain είναι 21.000, συν 21.000, το βάζουμε και αυτό στην τέτοια. Στη σούμα μας έχουμε ένα κόστος που είναι το create για να φτιάξουμε νέο memory, συν 32.000 από εκεί πέρα. Σούμα και θα βγάλουμε ένα gas cost ανάλογα με τον κώδικά μας και τον κώδικα που θα εκτελεστεί κάθε φορά, έτσι. Στο deployment τον πληρώνουμε όλο, μετά πληρώνουμε μόνο το function που τρέχει, μόνο τον κώδικα που τρέχει. Βγάζουμε ένα 107.369 για το συγκεκριμένο contract, όντως τόσο είναι, τόσο τυπολόγησα. Και αυτό είναι το gas limit. Μετά βάζουμε και ένα gas price στα 40 gigaway, δηλαδή στα 40 δισεκατομμυριοστά του Ethereum. Το πληρώνουμε στα 0,002217 Ethereum, που είναι 6 λεπτά του ευρώ, και φεύγει. Όλα τα operation φυσικά έχουν διαφορετικό gas. Όπως αυτά τα βρίσκουμε εύκολα στο τεχνικό white paper του κάθε πρωτοκόλλου. Αυτά είναι σταθερά κόστη. Δεν αλλάζουν. Αλλά όταν αλλάξουν, κάνουμε update και το white paper και τα παίρνουμε αυτούσια από εκεί πέρα και θα κάνουμε auto calculate μέσα στον κώδικα μας. Δεν έχει κάτι περίεργο. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι τα read operation είναι τα πιο φτηνά, τα write είναι τα πιο ακριβά, κλασική πληροφορική εδώ πέρα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και φυσικά, αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να προσέξετε εδώ πέρα, αν στείλουμε παραπάνω gas από αυτό που χρειάζεται, μια συναλλαγή, το blockchain μας το επιστρέφει πίσω το extra. Αν στείλουμε λιγότερο, το χάνουμε και φεϊλάρει και το transaction. Γιατί θα είναι μόνιμα fail. Είναι λίγο ένα caveat που πρέπει να, έτσι, να προσέχετε λίγο εδώ πέρα. Τώρα γενικά με τις πλατφόρμες που έχουμε να κάνουμε develop, να ξέρετε ότι, όπως είπαμε και πριν, το Ethereum είναι uncontested market leaders αυτό. Οι περισσότεροι πάνε στο Ethereum, οι περισσότεροι ξεκινάνε να γράφουν στο Ethereum. Τα περισσότερα smart contract που δημιουργούνται ημερησίως στο Ethereum ή μάλλον, στο blockchain γενικά είναι στο Ethereum. Είναι η πιο ενεργή και πιο basic πλατφόρμα. Και φυσικά έχει τα περισσότερα development tools και τα περισσότερα αναπροτόκολλο, περισσότερα προσφερόμενα εργαλεία,
προς προγραμματιστές. Και γενικά δεν πολύ χρειάζεται και πολύ starting capital, γιατί είναι πολύ φτηνό να κάνεις deploy τα smart contract σου πάνω, οπότε μπορείς εύκολα να ξεκινήσεις να δουλεύεις κάτι πάνω σε Ethereum, να φτιάξεις δηλαδή το πρώτο σου Ethereum Decentralized Application, το πρώτο σου Ethereum DApp. Είναι σχετικά εύκολο να φτιαχτεί σε σχέση με άλλες πλατφόρμες. Άλλη που θα μελετηθεί είναι η NIO. Έχουμε και προσωπική εμπειρία πάνω στη NIO. Η NIO πιο πολύ φοκουσάρει σε digital economy. Δηλαδή το focus group της είναι το να φτιάξει ένα digital economy. Τι σημαίνει αυτό? Digital identity πάνω σε NIO. Θέλει, ας πούμε, περισσότερο προτζεκτάκια που να είναι digital asset, που είναι αντικατοπτρισμός, είναι κλωνοποίηση των πραγματικών assets, δηλαδή σπίτια, χρηματική αξία, υλικά, αγαθά, αυτοκίνητα, ασφαλίσεις, απλά να έχουν ένα ψηφιακό ανάλογο πάνω στο NIO blockchain, και φυσικά smart contract, τα οποία τα ενώνουν αυτά μαζί μεταξύ και τα αυτοματοποιούν. Το NIO ακολουθεί μια διαφορετική τακτική όπως από το Ethereum στο consensus. Αντί για proof of work, όπως είναι το Ethereum και το Bitcoin, ακολουθεί το proof of stake, που όπως είπαμε έχει να κάνει με το πρόβλημα των βυζαντινών στρατηγών, όπως σας έλεγα στην πληροφορική. Ο αλγόριθμος που ακολουθείται είναι το Decentralized Byzantine Fault Tolerance, το DBFT. Είναι τύπος POS αυτό, proof of stake τύπος. Οπότε αντί να έχει όμως η NIO τελικός, αντί να έχει δικιά του γλώσσα για smart contract, βασίζεται περισσότερο σε C# και Python. Έχει ειδικά τις SDK που γράφει τον κώδικά σου σε C# και τον κάνεις deploy, τον κάνεις compile σε NIO smart contract κώδικα μέσα από τα δικά τους compiler που δουλεύουν σε κλασικές γλώσσες. Υπάρχουν και διαφορετικές πλατφόρμες φυσικά. Υπάρχει η EOS, η οποία είναι decentralized proof of stake και αυτή. Υπάρχει και το Hyperledger Fabric που είχαμε δει πιο πριν από το Linux Foundation. Υπάρχουν ανοιχτά, υπάρχουν πιο κλειστά, υπάρχουν πιο enterprise-oriented, πιο public, πιο anarchist εργαλεία. Ανάλογος τι θέλει ο καθένας. Το EOS, ας πούμε, έχει πάρα πολύ φθηνές συναλλαγές, EOS και Java συναλλαγές. Σου λέει ότι πρέπει να κρατάμε τα κόστη πάρα πολύ κάτω. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Το Hyperledger Fabric, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι τελείως κλειστό, αλλά δεν έχει κανένα κόστος για να τρέξει. Οπότε σου λέει, είναι για επίπεδο enterprise, για επίπεδο επιχειρησιακό. Και τα consensus δεν τους νοιάζει να είναι και πολύ δημοκρατικό το consensus, έστω ότι το παίρνει από έναν κεντρικό οργανισμό, που συνήθως είναι η διοίκηση της επιχείρησης, την οποία όλες οι θεατρικές πρέπει να εμπιστεύονται. Οπότε το βλέπει λίγο διαφορετικά το Hyperledger Fabric, αλλά είναι ανάλογα τη λύση. Δηλαδή για το προηγούμενο δεν φαντάζομαι ποτέ μια εθνική τράπεζα να θέλει να χρησιμοποιήσει το Ethereum, ας πούμε, για το ψηφιακό της νόμισμα, μακάρι. Αλλά θα την έβλεπα, ας πούμε, πολύ εύκολα να χρησιμοποιεί κάποιο private blockchain, όπως είναι το Hyperledger Fabric, επειδή είναι πιο κλειστό. Επίσης φοβούνται, ας πούμε, το transparency μέχρι σε ένα σημείο. Κάθε λύση έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Μια σημείωση πάνω στους μηχανισμούς consensus, όπως είχαμε πει και χθες. Στο context του smart contract, μέσα στο πλαίσιο του smart contract, οι μηχανισμοί consensus, proof of work, proof of stake, που είδαμε πριν, τα διάφορα variants κάτω, Byzantine fault tolerance κτλ., που χρησιμοποιεί το blockchain από πίσω, δεν έχουν τόση σημασία όταν γράφουμε smart contract. Αν ήμασταν blockchainάδες και μας ένοιαζε μόνο να συνδιαλλαγόμαστε πάνω στο blockchain, θα έχει σημασία. Αλλά γενικά τώρα που γράφουμε smart contract δεν μας νοιάζει τόσο πολύ. Πού μας νοιάζει λίγο, ότι κοντρολάρει αυτός ο μηχανισμός του consensus του blockchain, της συμφωνίας του blockchain, μας κοντρολάρει το πόσο γρήγορα πάνε στις συναλλαγές μας πάνω, οπότε το smart contract μας πόσο γρήγορα δουλεύει, και πόσο φυσικά μεγάλα είναι τα block, οπότε κάθε πόσες συναλλαγές μας χωράνε πάνω, οπότε χρειάζεται τα data μας να σπάσουν σε πολλαπλά block κτλ. Τα block, σας θυμίζω πάρα πολύ απλά, για να μην μπερδεύεστε κιόλας, δεν είναι τίποτα. Τα block πάνω σε ένα block είναι απλά ένας μπόγος από συναλλαγές. Χίλιες συναλλαγές μας κάνουν ένα block, το block μπαίνει στο blockchain. Τελείωσε. Όσο πιο μεγάλα είναι τα block, υπάρχουν κάποια blocks που έχουν ένα εκατομμύριο συναλλαγές, ας πούμε. Το Bitcoin και το Ethereum έχουν χίλιες συναλλαγές, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, όσο μεγαλύτερο είναι το block, τόσο πιο πολύ δεν σπάει, ας πούμε, το storage μας. Αυτά τα δύο metric, όταν μπαίνουν μαζί, μας δίνουν το transaction per second rate ενός blockchain, το οποίο είναι και το transaction per second rate, που αναγκαστικά είναι το ανώτατο όριο που μπορεί να επιτύχει το smart contract σύστημά μας, γιατί αυτό το δανείζεται ευθέως από το ίδιο το blockchain. Φυσικά για το gas cost, αν θέλετε κάτι πιο γρήγορα, για να μπαίνει γρήγορα στο block, μάλλον θα χρειαστεί να βάλετε περισσότερο gas. Ενώ αν έχετε ένα
εν γέννη πάρα πολύ γρήγορο blockchain των μερικών δευτερολέπτων και να βάλετε λιγότερο gas, αντί να γίνει σε ένα σεκόντ, θα γίνει σε 10% το πράγμα. Και τώρα έχουμε και το θέμα της επιλογής του blockchain, πώς θα διαλέξετε το καλύτερο blockchain για να γράψετε το σύστημα smart contract πάνω του. Υπάρχουν πάρα πολλά smart contract available και enabled blockchain networks γύρω-γύρω και τόσο πολλά δε που το να διαλέξετε ποιο είναι καλύτερο για εσάς είναι πάρα πολύ μπερδευτικό, confusing. Οπότε για να διαλέξετε το καλύτερο δίκτυο για εσάς και να μπορέσετε να κάνετε judge, ας πούμε, τι σας δίνει το καθένα για να διαλέξετε εσείς σαν ατομικότητες ή σαν ομάδες, πρέπει να κοιτάξετε αφενός το τεχνικό υπόβαθρο του δικτύου, δηλαδή το πόσο χρησιμοποιείται, πόσο νέο είναι, την ιστορία του, πότε υπάρχει, τη σοβαρότητά του ίσως, το τεχνικό επίπεδο, που είναι και για μένα η πιο σημαντική. Να δείτε λίγο το activity και την ενεργητικότητα, ας πούμε, των developers που είναι πάνω σε αυτό το δίκτυο. Δηλαδή, άμα είναι οργανωμένοι σε Discord, άμα είναι οργανωμένοι σε Stack Exchange, αν διατηρούν κοινότητες, άμα γράφει ο καθένας το δικό του documentation ή αν υπάρχει ενοποιημένο, ή αν υπάρχει ενοποιημένο και διπλανό ελεύθερο documentation από άλλους που θέλουν να κάνουν tutorials. Να δείτε πόσο active είναι οι developers γενικά σε αυτό. Και φυσικά το τελευταίο, ένα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να τα γνωρίσετε, είναι το τι ευκαιρίες υπάρχουν για funding. Ειδικά αν κάνετε κάτι καινοτόμο, το να βρείτε ευκαιρίες για funding directly από την διοικητική επιτροπή ή από το core development team του blockchain του ίδιου, σημαίνει ότι είναι καλό και για αυτούς, γιατί κάνουν καλή διαφήμιση στο ίδιο το network, αλλά είναι καλό και για εσάς, γιατί έχετε πολύ πιο εύκολο funding από ανθρώπους που ξέρουν το ίδιο το network. Οπότε δεν θα δυσκολευτείτε στο να κάνετε pitch. Να το πούμε γρήγορα για το judging infrastructure, ότι πόσοι υπολογιστές υπάρχουν στο δίκτυο αυτό, λοιπόν, καθώς κρίνεται πόσο καλά είναι τεχνολογικά στο infrastructure, πόσοι υπολογιστές τρέχουν στο δίκτυο, πόσο δηλαδή decentralized είναι το δίκτυο, πόσο διανεμημένο ανά τον κόσμο έχει υπολογιστές που το τρέχουν ενεργά και λειτουργούν μέσα σε αυτό. Είναι και concerns γενικά και προβλήματα πάνω στο technical infrastructure μεταφράζονται απευθείας φυσικά σε προβλήματα για το ίδιο το σύστημά σας, έτσι. Αν πέσει το δίκτυο, αν έχει network outages το δίκτυο, σημαίνει ότι το σύστημά σας δεν δουλεύει. Σταματάει να δουλεύει και το σύστημά σας. Οπότε πόσο διανεμημένο είναι, πόσο decentralized είναι, νιώθουν καλά οι χρήστες με το να χρησιμοποιούν Ethereum ή με το να χρησιμοποιούν NEO. Οι χρήστες δηλαδή του προγράμματός σας θα νιώθουν καλά με το να χρησιμοποιούν το πρόγραμμά σας. Όλα αυτά κάνουν έτσι carry over. Όλα αυτά μπορείτε να κάνετε research μόνοι σας μέσα από τα τεχνικά εργαλεία που προσφέρονται σε κάθε blockchain network. Για το community buzz, το activity γενικά της κοινότητας, είναι αυτό που σας είπα πριν, το πόσο οργανώνονται σε GitHub, σε Git repositories, σε Discord, σε Stack Exchanges, πόσο ο ένας βοηθάει τον άλλον, πόσο είναι πολλοί, πόσο είναι λίγοι, από ποια χώρα είναι, αν είναι Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι φιάλτης και σας το λέω προσωπικά να μπαίνεις σε ένα πολύ ωραίο τεχνολογικό network όπως ήταν κάποτε το NEO, πλέον δεν είναι. Εννοώ ότι κάποτε ήταν πολύ πιο άσχημο, τώρα είναι πολύ καλύτερο. Με το να μπαίνεις σε ένα τεχνολογικό network σαν το NEO ή το Bytum στα ξεκινήματά του και όλο το documentation και όλοι οι προγραμματιστές του να είναι Κινέζοι. Έτσι, τεράστιος κόσμος η Κίνα, 1 εκατομμύριο προγραμματιστές, άνθρωποι, αλλά πάρα πολλοί προγραμματιστές, και να μιλάνε μεταξύ του στα κινέζικα. Το documentation να είναι στα κινέζικα ή να είναι σε πολύ σπασμένα αγγλικά μεταφρασμένο και να μην μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται ή να μην μπορείς να μπεις σε αυτό, ενώ σου προσφέρει πολύ χαμηλότερο κόστος ή πολύ πιο γρήγορες συναλλαγές στο τεχνικό επίπεδο. Να το βράσουμε λοιπόν άμα είναι καλό το τεχνικό και δεν έχουμε development activity. Και φυσικά τα available opportunities, τις ευκαιρίες που σου προσφέρει κανένας, είναι development contests, hackathons, πόσο τρέχουν αυτά πάνω στο εκάστοτε network, ας πούμε το Ethereum ή NEO, μόνοι τους διοργανώνουν με βραβεία hackathons κτλ. Που μπορούν να σας δώσουν πρώτες ευκαιρίες. Να αναπτύξετε κάτι από TRL 1, 2, 3 με funding, με possibility of reward, με mentoring, να σας βοηθήσουν να δούμε αν μπορείτε να το πάτε παραπάνω και μαζί να συμπορευτείτε, όχι μόνοι σας, με βοήθεια, πολύ σημαντικό, να συμπορευτείτε για να παράξετε κάτι TRL 4, 5, 6 και να μπορείτε πλέον να το πιτσάρετε και να το πουλήσετε και να δουλέψετε πάνω σε αυτό και να ιδρύσετε πράγματα δικά σας. Και να δουλέψετε ένα προϊόν που όντως θα έχει ένα worthwhile use case. Και φυσικά να δικτυωθείτε και με επαγγελματίες του χώρου. Έτσι, πάρα πολύ βασικό να μπορείτε να δικτυωθείτε με επαγγελματίες του χώρου για το όλο θέμα. Να δουλέψετε με ανθρώπους που ξέρουν το δίκτυο σε βάθος, έτσι, όταν λαμβάνετε μέρος. Να δείτε τις ιδέες τους, να ακούσετε και τις χαζομάρες τους. Να δείτε σε τι είστε καλύτεροι, σε τι είστε χειρότεροι.
βιβλιογραφία, όπως πάντα, τα media attribution και τις εικόνες που χρησιμοποίησαμε και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις πάλι, τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Χθες σας έχω στείλει και όλο το υλικό των παρουσιάσεων που θα ήθελα παρακαλώ να το μελετήσετε πριν παραδώσετε τα προτζεκτάκια και τα design σας. Νομίζω ότι όλο αυτό το υλικό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο να παράξετε τα πρώτα έτσι πρωτόλια design. Να σας πω και θα τα ανακοινώσω και στα email βέβαια έπειτα. Δεν πρόκειται να... Θα δεχτούμε τα project σας και τις ιδέες σας για τον μίνι διαγωνισμό μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Οπότε έχετε λίγο χρόνο να δουλέψετε μαζί να κάνετε τις ιδέες σας. Δεν υπάρχουν λάθος ιδέες. Υπάρχουν μάλλον λάθη στο πώς θα διδάξαμε εμείς, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται ότι μια ιδέα θα κρυθεί ή όχι, φυσικά δεν θα κρυθεί. Πιο πολύ εμείς θα κρίνουμε τον εαυτό μας ότι δεν σας κάναμε να το καταλάβετε σωστά. Οπότε μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, ίδια ώρα όπως είναι τώρα, μία, θα δεχόμαστε στα προσωπικά μας mail, προτιμήστε το δικό μου παρακαλώ, να στείλετε τα entry σας με τις προτάσεις του design σας, με το να περιγράφετε το χώρο του προβλήματος, βασικό, και να περιγράφετε πώς ένα σύστημα στημένο σε smart contract θα έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα και με ό,τι άλλο παράτερο έχει αυτό. Δηλαδή, όπως σας έγραψα και στην αναλυτική περιγραφή του event, την οποία θα ξαναστείλω σήμερα, είναι το πόσο αυτή βοηθάει σε μια τεχνολογικά καλή λύση, δηλαδή να είναι αποδεκτική αυτή η λύση, το πόσο η λύση σας είναι παράλληλη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πόσο επιτυχαίνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κομισιόν σε σχέση με τη λύση. Δηλαδή, τους στόχους της Κομισιόν για εξάλληψη της φτώχειας ή για την ισότητα στην παιδεία ή για το γυναικείο ζήτημα, το inclusion των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα κρυθούν στο design το οποίο παραδίδεται. Τώρα, βλέπω ότι δεν έχουμε χεράκια πάνω κάτω. Το λήξαμε 10 λεπτά νωρίτερα. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Γιώργος ήθελε να κάνει μια παρέμβαση. Αν είσαι εδώ, Γιώργο, ή αν θυμάμαι εγώ λάθος, ήθελες να κάνεις μια τελευταία παρέμβαση στον κόσμο που είναι στο group. Ο Γιώργος ο Βαγενάς. Α, όχι, στο chat που είναι εδώ πέρα μου λέει ότι δεν είχε κάτι να πει επί του θέματος. Οπότε θα περιμένουμε άλλα 2 λεπτά. Ιδάλλως το τελειώσαμε για σήμερα. Αυτό είναι και τελείωσε και μάλιστα το workshop ολόκληρο. Θα σας στείλουμε και το υλικό και τα PDFs για τη μελέτη και περιμένουμε μέχρι το Σάββατο ξανά στις 1 η ώρα το μεσημέρι τα entries σας για τον mini διαγωνισμό για το πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό. Βλέπω έχουμε μια ερώτηση στο Q&A, συγγνώμη τώρα το παρατήρησα. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο template για τα παραδοτέα. Όχι, δεν υπάρχει, δεν είμαστε από αυτούς. Όπως θέλετε εσείς, θα το διαβάσω. Απλά κοιτάξτε να είναι ας πούμε, μέχρι ας πούμε, τρεις σελίδες, κάπως εκεί πέρα. Δηλαδή να μην κουράσετε και εμάς, τον Σπύρο, τη Σοφία, τον Γιώργο και την Κορίνα, να μας κουράσετε στο πώς θα το διαβάζουμε. Αλλά ιδάλλως σας επιτρέπουμε να έχετε όποιο φορμάτ θέλετε. Κώδικας θα εκτιμηθεί, αλλά δεν είναι απαραίτητος. Εδώ δεν είμαστε εμείς για να δούμε πόσο καλό κώδικα γράφετε. Εδώ είμαστε για να δούμε πόσο καλά design μπορείτε να παράξετε πάνω σε smart contract. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, το copyright είναι πλήρως δικό σας. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό το θέμα που έχουμε ξανακούσει σε παλιότερους διαγωνισμούς, δεν υπάρχει θέμα copyright, είναι πλήρως δικό σας και το έχετε κατοχυρώσει από τη στιγμή που το εκφράζετε. Θα σας έλεγα ότι ίσως να μην χρειάζεται να σας νοιάζει το copyright, γιατί εμείς open source γράφουμε. Οπότε, ξέρετε, το copyright είναι λίγο πιο παραδοσιακή φάση στη βιβλιοφορική. Εμείς προτιμάμε το open source. Ναι, φυσικά, και ο Χρήστος Παπαδόπουλος συνεχίζει ότι αν μπορεί η εργασία να είναι ανατομική, φυσικά και μπορεί να είναι ανατομική, μέχρι 2 ή 3 άτομα τα γκρουπάκια και να μας τα ανακοινώσετε παρακαλώ στο mail. Ποιοι είστε από το mailing list. Όποιος δεν είναι στο mailing list δεν θα τίθεται σωστή το entry. Αλλά ναι, φυσικά και ατομικά. Και ατομικά ναι. Ο σκοπός είναι να δούμε ιδέες. Αν υπάρχει κώδικας, αν υπάρχει ψεύδο κώδικας, έστω, ακόμα καλύτερα. Ο κύριος Άγγελος Αρελάκης ρωτάει άμα δηλαδή μια ιδέα για smart contract. Δεν θα το ήθελα να το αφήσετε μόνο σε επίπεδο ιδέας, είναι πολύ πρωτόλιο νομίζω η ιδέα. Ένα design θα ήθελα να σας πω, δηλαδή μια ιδέα, ένας χώρος προβλήματος και ένα design για το πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα και χρησιμοποιώντας πια καλά του smart contract, τον smart contracts και γενικά τις τεχνολογίες blockchain. Δηλαδή να γίνει μια ανάλυση του χώρου του προβλήματος
και γιατί τα smart contract είναι καλή λύση ενάντια σε παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα. Γιατί θα συγκριθεί και αυτό φυσικά. Τα smart contract δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα και μάλιστα το να κάνουμε, όπως λέγαμε χθες, blockchain everything είναι κακό. Οπότε να δούμε αν τα smart contract σαν εργαλείο είναι κατάλληλα για αυτό που θέλετε να κάνετε. Θα κριθεί και αυτό και αν το έχετε μελετήσει σωστά ότι είναι κατάλληλα για αυτό που θέλετε. Δηλαδή, χρειάζεται transparency στο σύστημά σας, χρειάζεται availability από κάθε σημείο του κόσμου, χρειάζεται low cost, χρειάζεται permanent record, immutability, όλα αυτά. Όλα αυτά. Βλέπω ξανά τον Γιώργο ότι μου θυμίζει ότι το recursion είναι αναδρομή. Ευχαριστώ Γιώργο, πάλι το ξέχασα, συγγνώμη γι' αυτό. Άλλη ερώτηση δεν βλέπω να έχουμε. Παρακαλώ, επιτρέψτε μας να διορθώσουμε, να αξιολογήσουμε τα entries που θα στείλετε μέχρι, ας πούμε, και Δευτέρα Τρίτη, δηλαδή να μας δώσετε λίγο χρόνο, ανάλογα φυσικά και τον αριθμό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια έτσι ανοιχτή διαβούλευση. Θα περάσουμε στην τελευταία ερώτηση μετά, όσο σας λέω αυτό. Η διαβούλευση φυσικά θα είναι ανοιχτή και στο mailing list θα λάβετε φυσικά και τη βαθμολογία που θα έχουμε κάποια αντιστοιχεία βαθμολογίας προς τον καθένα σας. Ανοιχτά όλα, δεν θα πούμε τι βαθμολογήθηκε, τι δεν βαθμολογήθηκε, τι ήταν αρνητικό, τι ήταν θετικό. Ανοιχτό σε όλα, δηλαδή να ξέρετε και τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για να διαλέξουμε τους δύο νικητές του μίνι διαγωνισμού. Ο κύριος Θεόδωρος Αλεξάνδρου ρωτάει: καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ένα smart contract π.χ. για μισθοδοσία ή για διατροφή, όπως είπατε, αυτός που έχει δεσμεύσει χρήματα για να τα δίνει κάθε μήνα, μπορεί να το ακυρώσει ή να το σταματήσει λήξη πριν το καθορισμένο χρόνο που έχει δώσει. Φυσικά και μπορεί. Και αυτό αναγάγεται στο πώς το έχεις γράψει. Υπάρχει σκέψη ένα smart contract μισθοδοσίας στο επίπεδο εταιρείας ή μάλλον ένα smart contract μισθοδοσίας. Στο επίπεδο εταιρείας, στο οποίο φυσικά έχεις βάλει στον κώδικα μια λειτουργία που λέει ότι εσύ όποτε το επιθυμείς σαν δημιουργός του, με το δικό σου το address, μπορείς να το κάνεις να ακυρωθεί και να σου γυρίσει όλα τα χρήματα που έχουν μείνει μέσα και να σταματήσει. Φυσικά και γίνεται. Δίνεις όμως ένα αρνητικό λόγο σε έναν χρήστη να σε εμπιστευτεί. Γιατί αν το ποσό ήταν δεσμευμένο και ο χρήστης δεν έβλεπε κάποια δικλίδα ότι εσύ μπορείς να το αναιρέσεις ανά πάση στιγμή, θα νιώθει πιο ασφαλής. Από τη στιγμή που βλέπει ότι εσύ μπορείς να το αναιρέσεις ανά πάση στιγμή, καταλαβαίνει ότι δεν έχει και τόσο σημασία πλέον αυτό το smart contract και ίσως σου πει ότι ίσως είναι ψηλό άχρηστο. Μια ιδέα που ρίχνω στο τραπέζι, που δεν είναι φυσικά η μόνη, είναι ίσως άμα σκεφτείς ότι η αναίρεση να χρειάζεται τρεις υπογραφές αντί για μόνο τη δικιά σου. Άμα ορίσεις κάποιο address να είναι ο δικαστής, ο arbitrator που λέγαμε, που άμα τον χρειαστείς να μπορεί να κάνει μια δικαιοδότηση σαν τρίτος για να σου πει ότι όντως χρειάζεται να ακυρώσεις αυτό. Γιατί όχι. Μια άλλη ρήτρα που να λέει ότι άμα κάνεις ακύρωση θα χάσεις το 25% του ποσού. Και αυτό. Αλλά σκέψη πετάμε. Αυτό. Τα πάντα είναι θέμα χρήστη και θέμα δημιουργού. Μπορείς να κάνεις τα πάντα σε blockchain. Το θέμα είναι να αξίζει να τα κάνεις όλα. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση, οπότε να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση φυσικά θα τη στεχτούμε και με email, δεν σταματάει αυτό. Discord, email, στείλτε όπου θέλετε, θα τα απαντήσουμε όλα, θα τα δούμε όλα. Θα διατηρήσουμε τα email σας μέχρι την Δευτέρα Τρίτη που θα στείλουμε και το τελευταίο email, μετά θα τα σβήσουμε όλα. Και αντίστοιχα τότε θα σας στείλουμε και τα certification of attendance προς όλους σας. Να φτιάξουμε λίγο το template, να βγει ένα ωραίο PDF σε αυτό και να βάλουμε και τις αντίστοιχες υπογραφές των πανεπιστημίων. Οπότε μένουμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας αντέξατε για άλλες 2 ώρες. Ευχαριστούμε ξανά και το τμήμα πληροφορικής. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε λήξαν και 2 λεπτά, 1,5 λεπτό πριν το χρόνο μας. Μπράβο μας. Να είστε καλά και ευχόμαστε να ήταν σχετικά κατανοητά αυτά ή να μελετήσετε το υλικό. Τα μαθήματα στο DLT for All θα συνεχίσουν μέχρι και το 2021. Το Φεβρουάριο, μάλιστα, έχουμε το 2021, το Φεβρουάριο, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μαθημάτων, στο οποίο θα δοθεί και certification of attendance κανονικότατο για εβδομαδιαίο μάθημα 3 ώρες την ημέρα. Έχω την εντύπωση ότι στο DLT for All, την ηγεσία του DLT for All, λένε ότι αυτό μπορεί να έχει κάποιο αντίκρισμα σε ECTS. Έχει υποθεί αυτό, οφείλω να το πω. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο τέλος, οπότε ας μην το δέσουμε κόμπο αυτό. Αλλά μέσα το Φεβρουάριο του 2021 θα γίνει μια εβδομάδα 15 ώρων μαθημάτων, μαζί με virtual office κανονικά,
στο οποίο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλο το υλικό που σας έχω στείλει προς τη στιγμή και παρουσιάσαμε μόνο μέρος αυτού. Οπότε από μένα, από τη Σοφία, τον Γιώργο, την Κορίνα και τον Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Μπορούμε να το λήξουμε πλέον. Να είστε καλά.